Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου, που θα είναι και σήμερα κοντά σας για το επόμενο δίωρο, προσπαθώντας να ακουμπήσει πάνω στην επικαιρότητα, αλλά ταυτόχρονα και να μεταφέρει ενδιαφέρουσες θέσεις και απόψεις συμπολιτών μας και εκπροσώπων τοπικών αρχών και φορέων. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε και σήμερα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, και σήμερα μεγάλη γιορτή, όπως και χθες και αύριο, του Αγίου Νικολάου, είναι αυτό το τριήμερο, το γιορτινό, λίγο πριν τη στάση στις γιορτές φυσικά των Χριστουγέννων και αμέσως μετά της Πρωτοχρονιάς. Και να σας συστήσω, φίλες και φίλοι, το συμπολίτη μας, ο οποίος βρίσκεται εδώ κοντά μας στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου και με τον οποίο, πιστέψτε με, θα έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, μέσα από την οποία προσωπική μου εκτίμηση είναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα φανεί στο τέλος της συζήτησής μας, μετά από αυτή τη ραδιοφωνική συνάντηση, θα αναδειχθούν ζητήματα και προβλήματα τα οποία συζητάμε εμείς που είμαστε μπροστά από τα μικρόφωνα των μέσων ενημέρωσης της πόλης και εσείς που είστε πίσω από αυτά και επικοινωνείτε με τα μέσα ενημέρωσης της πόλης. Ζητήματα δηλαδή που μας απασχολούν όλους μέσα από την ζωή μας, μέσα από την καθημερινότητά μας στην όμορφη πόλη μας. Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου τον κύριο Γιώργο Κομνηνό. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε και ελπίζω να δώσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα να ξέρει ο κόσμος και ενδεχομένως κάποια από αυτά να λαμβάνουν υπόψη η ταγή της πόλης μας, οι δήμαρχοι και οι όποιοι πολιτικοί. Καθόλου τυχαία δεν ήταν η εισαγωγή που έκανα. Γι' αυτό ακριβώς την έκανα, κύριε Κομνηνέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είπατε περισσότερα από εγώ. Γιατί καλό θα είναι τον πολίτη, τους πολίτες, πόσο μάλλον, γιατί ο Γιώργος ο Κομνηνός μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει στα κοινά. Έχει την ιδέα, τη θέτει σε δημόσια αξιολόγηση και γύρω του στρατεύονται, στοιχίζονται περισσότεροι συμπολίτες. Αυτό είναι δύναμη, κύριε Κομνηνέ. Ναι. Συγγνώμη που ξεκινώ έτσι, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον η μεθοδολογία σας. Ναι, μιας και το βάλατε σε αυτή τη βάση, να πω και την ιδέα πώς μου ήρθε αυτή η διαδικασία στο μυαλό. Όταν λοιπόν ήμουν γραμματέας στην ΟΔΕ, θυμάμαι ότι κάθε μέρα για κάποιο επίκαιρο θέμα βγάζαμε μια ανακοίνωση, την οποία τη βγάζαμε και λοιπά, και μετά από κάποιο διάστημα, όπως γίνεται συνήθως σε όλα τα θέματα στην πολιτική και στα δημόσια πράγματα, ξεχνιέται, ξαναβγαίνει ένα άλλο θέμα και ούτω καθεξής. Έτσι μου ήρθε η ιδέα, δηλαδή αυτό τώρα που λέω είναι από το 1990, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή μετά, μου ήρθε αυτή η ιδέα ότι πρέπει για το κάθε θέμα να δημιουργείται μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι να το κυνηγούν μέχρι να το λύσουν. Αυτή είναι η έννοια των ομάδων κοινωνικής δράσης. Ναι, γιατί η επικαιρότητα την έχει αυτή τη δυναμική, επικαλύπτει το άλλο το πρόβλημα και βγάζει στην επιφάνεια κάτι καινούριο. Μιλάμε φυσικά για τις ομάδες κοινωνικής δράσης. Θα ξεκινήσουμε από μία. Και στη συνέχεια βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία με τον Γιώργο τον Κομνηνό να σας υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες έχουν ιδρυθεί, έχουν συσταθεί, έχοντας ένα και μοναδικό στόχο και σκοπό, να βελτιώσουν τη ζωή μας στην πόλη. Θα ξεκινήσω όμως από την ομάδα της Ελιάς. Ήταν μια ιδέα του Γιώργου του Κομνηνού. Γύρω του επίσης στρατεύτηκαν πάρα πολλοί συμπολίτες και συμπολίτισες, οι εθελοντές της Ελιάς. Αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε το 16-17, κύριε Κομνηνέ. Ναι. Και αυτή, κάπου εκεί, 16-17. Ναι. Και αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πάλι από μια ιδέα που εγώ συνήθιζα να περπατώ, όπως περισσότεροι κάνουν, μέσα στην πόλη, προς την Καλυθέα κλπ. Συνήθως λοιπόν τα περπατούσα μέσα στην πόλη, έβλεπα λιόδεντρα τα οποία έχει φυτέψει παλιά ο Δήμος στα πεζοδρόμια, τα οποία ήταν γεμάτα από καρπό, από ελιές. Τα οποία πέφτουν κάτω, τα πατάγανε, βρώμιζε ο τόπος κλπ. Επειδή ασχολούμαι με το γυροκομείο, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό αυτές τις ελιές να τις μαζεύουμε και να τις κάνουμε ελιές για το γυροκομείο. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Με το που ξεκινήσαμε την ιδέα, πράγματι ήρθαν κοντά μου αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν σαν μια ομάδα. Λέμε η ομάδα εθελοντών της ελιάς του γυροκομείου, για το γυροκομείο ειδικά. Έτσι και κάναμε αυτή την ομάδα.
Ήρθαν λοιπόν αμέσως μετά, μόλις αυτό δημοσιοποιήθηκε, πάρα πολλοί κόσμοι, ο οποίος είχε ελαιώνες, οι οποίοι ήταν καταλυμμένοι για καιρό, και μας έδωσαν τις ολιγούρες, σας μαζεύουμε καρπό και να κάνουμε λάδι. Λάδι για το γεροκομείο. Ναι, ναι. Κοντά μας επίσης ήρθαν αρκετοί επαγγελματίες της πόλης. Θυμάμαι τον Ζουμπούλη, τον σχολημένο, το Χάρη, ο οποίος μας έδινε πάντα τα μηχανήματα κλπ. Για να μαζεύουμε τις ελιές και ό,τι άλλο χρειαζόμασταν. Και έτσι κάπως έγινε αυτή η προσπάθεια. Ξεκίνησε λοιπόν η προσπάθεια. Στην αρχή βγάλαμε τα πρώτα χρόνο 400 κιλά λάδι, 600, 800. Φτάσαμε να καλύπτουμε τις ανάγκες του γεροκομείου πάνω από ένα τόνο λάδι το χρόνο. Βέβαια φέτος ήταν κακή η χρονιά. Δεν είχαμε πολλά ακαρπία έτσι. Και ναι, μέχρι τώρα μαζί 300 κιλά. Ναι, είναι όπως. Αλλά πόσο επίκαιρο φέτος, βρε κύριε Κομή. Ναι, ναι. Φέτος που πήγε η τιμή του στο Θεό, ναι. Υπήρχε αυτή η υποδομή. Και είναι καλυμμένο τουλάχιστον από το βασικό αυτό προϊόν, γιατί χρειάζεται καθημερινά για τα γεύματα των τροφίμων του γεροκομείου μας, το Ίδρυμα. Ναι, ναι. Το φαντάζω. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι συγκινητικό και πρέπει από, από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω, όπως είπα, και τους ανθρώπους που μας δώσανε τους ελαιώνες τους διαχρονικά και τους ανθρώπους από τους επαγγελματίες που μας βοηθήσανε, αλλά κυρίως και τους θελοντές οι οποίοι ήρθαν κοντά μας, οι οποίοι ξοδεύουν το χρόνο μια-δυο-τρεις Κυριακές από τις ελεύθερες Κυριακές τους, έρχονται μαζί και κάνουν αυτή την πολύ σημαντική ανθρώπινη πράξη, δίνοντας λάδι στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι είναι στο γεροκομείο και είναι σημαντικό να έχουν το λαδάκι τους. Mm-hmm. Όχι σημαντικό, απαραίτητο. Απαραίτητο, πάρα. Είναι απαραίτητο, κύριε Κομνίνα. Και σίγουρα ο Γιώργος Κομνηνός όταν το 16-17 είχε αυτή την ιδέα, του ήρθε αυτή η ιδέα περπατώντας τους δρόμους της πόλης και βλέποντας αυτά τα ελαιόδαντρα αναξιοποίητα, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι εν έτη 2023 θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη η τροφοδοσία αυτού του Ιδρύματος με το συγκεκριμένο προϊόν. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, παραμονές της Αγίας Εκατερίνης, της Αγίας η οποία κοσμεί με το ναό της στο Ίδρυμα, και είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο μοναδικός ναός της Αγίας Εκατερίνης στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, ο Γιώργος ο Κομνηνός μαζί με τον αείμνηστο τον Χρήστο του Ζουρατζίδη, ναι. Τιμήθηκαν για αυτή τους την προσφορά. Ναι. Από το Ίδρυμα, από το γεροκομείο μας. Έτσι. Αυτό είναι έτσι και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω είναι πάλι. Είναι σημαντική και η αναγνώριση, κυρία Κομνηνά. Πολύ σημαντική. Είναι μια αλήθεια. Αν και. Αν και δεν το μιας, κάνατε για αυτό. Και μας με προκαλείτε, ναι. Το θέμα είναι ο κάθε θελοντής, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δουλεύει αθόρυβα για το κοινωνικό καλό, δεν πιστεύω ότι πάει για να δοξαστεί ή να πάρει κάποιο τιμητικό βραβείο. Εάν λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ήταν μια τιμή για μένα, κάθε υπερβολή, τότε πολύ μεγαλύτερη τιμή ανήκει σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με το γεροκομείο, ας πούμε, Παπαχρόνης ο Γιάννης, με το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι ξοδεύουν πολύ πολύ περισσότερες ώρες για να κάνουν αυτή την πολύ μεγάλη πράξη, να έχουν ένα γεροκομείο το οποίο είναι πολύ οργανωμένο, πολύ καλό γεροκομείο σε όλη την περιοχή. Άρα θέλω να ευχαριστήσω βέβαια για την τιμή που μας κάνανε και εμένα και τον αείμνηστο τον Χρήστο Ζουνατζίδη, ο οποίος ήρθε από τους πρώτους κοντά μου και φτιάξαμε αυτή την ομάδα, πάντα έχοντας στο μυαλό μου ότι είναι μια πράξη η οποία θεωρώ ότι αυτή καθε αυτή η πράξη μας δίνει μας χαρά και όχι μόνον η έννοια της τιμής που μας έγινε. Παραδειγματίζει όμως. Παραδειγματίζει και βάζει περισσότερους ναι, εγώ το πιστεύω. Λογική. Το πιστεύω, ναι, ναι. Νομίζω ότι διαχρονικά η τιμή και το βραβείο ουσιαστικά αυτό θέλουν να αναδείξουν. Ναι, ενδεχομένως αποτελεί. Εάν δεν είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Ναι. Είναι ένα κίνητρο για πολλούς ανθρώπους. Εγώ στη ζωή μου ποτέ δεν προσπάθησα να πάρω τέτοιες τιμές ή δόξες ή να πάρω θέσεις οι οποίες με προβάλλουν, με δοξάζουν κλπ. Ήμουν πάντοτε στην μεριά αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν για το κοινωνικό καλό. Αθόρυβα από το κάθε μετερίζει που τυχαίνει να βλέπουν μπροστά τους ότι αξίζει να ασχοληθούν για να δώσουν κάποιες λύσεις. Στα πλαίσια αυτά ακριβώς ήταν και η ιδέα των ομάδων κοινωνικής δράσης. Δηλαδή βλέποντας κάποιο πρόβλημα το οποίο το έβλεπα, το αναγνώριζα και έβλεπα ότι υπάρχουν λύσεις,
Στα πλαίσια αυτά σχηματιζόταν μια ομάδα δράσης. Και είναι αρκετές. Έτσι. Πόσες είναι, κύριε Κομίνα? Διαχρονικά έχουν, είναι πάνω από 10, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, περίπου πάνω από 20 ομάδες δράσης. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτές οι οποίες τρέχουν, δηλαδή οι ομάδες που έχουν αντικείμενο και τρέχουμε και ασχολούμαστε, είναι αυτό το οποίο σχεδόν τελείωσε νομικά. Αυτό θα το ξέρετε ήδη για τα θέματα με τα αδέσποτα ζώα. Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία τρέχει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θυμάμαι και τις συναντήσεις, τις συσκέψεις που είχαν πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Παρουσία, λοιπόν, ναι, και των ζωοφιλικών σωματείων της πόλης είχα... και εκπροσώπων τοπικών αρχών, ναι, ναι, όλων των εμπλεκομένων. Είχα οργανώσει και στο Εμπορικό Επιμελητήριο, αλλά στα πλαίσια της προσπάθειας έκανα πολύ μεγαλύτερες συνδιασκέψεις πανελλαδικές. Δηλαδή έχουμε κάνει 2 πανελλαδικές συνδιασκέψεις μέσα από το τέτοιο, το Viber και το Skype και λοιπά, αυτά τα τεχνικά μέσα. Ναι, ναι. Μέσα από το Zoom μάλλον που το έχει χτίσει ο γιος μου, και είχαμε κάνει όλοι σχεδόν οι δήμοι της χώρας, ναι, σε 2 διαφορετικές ημερίδες, όπου κυρίως ήταν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα αδέσποτα, οι αντιδήμαρχοι δηλαδή, ήταν και αρκετοί δήμαρχοι. Αυτό εσείς το οργανώσατε? Ναι, ναι, ναι. Πότε, ναι, έγινε, ναι, αυτό, κύριε? Αυτό έγινε το 2020-2021, τότε που έτρεχε μέσα το θέμα, χρόνια της πανδημίας. Τότε που έτρεχε το τέτοιο, ναι, ναι. Είχα βρει τότε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, σε 3 επανειλημμένες από κοντά συναντήσεις. Του είχα δώσει ακριβώς σε περίληψη την ιδέα την οποία είχα βάλει προσωπικά στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι πρέπει αυτά να φύγουν τα ζώα από τους δρόμους και λοιπά, όπου είναι εγκαταλειμμένα, και να πάνε σε ελεύθερα καταφύγια. Καταφύγια, προσέξτε, ελεύθερα, ναι, όχι σε κλουβιά και λοιπά, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Και τελικά σε χώρους οργανωμένους, έτσι, για να φανταστείτε ότι τα βάζουμε σε ένα χωράφι. Όχι, όχι, ίσα ίσα είναι πολύ οργανωμένοι, να είναι μεταξύ τους ζώα σε παρέες 5-10 μαζί και λοιπά, όπως βολεύονται, να έχουν την τροφή τους, το νερό τους και λοιπά, σε μια ευζοία, αλλά το πιο σημαντικό για μένα. Το συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα Άργος, την πρόταση εσύ. Α, μπράβο, το ξέρετε το πρόγραμμα Άργος. Μπράβο. Αυτά λοιπόν ήταν θέματα τα οποία μπορώ να πω με λίγο τάση, ας πούμε, όχι υπερβολής, κερδίθηκαν με πολλή προσπάθεια δική μου και απευθείας του Πρωθυπουργού. Διότι όλοι οι ενδιάμεσοι πολιτικοί, βουλευτές, υπουργοί, τους οποίους μιλούσα κλπ. Και είχαν μια φοβία, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν, ας πούμε, αυτές οι ομάδες γύρω από φιλοζωικές. Mm. Είναι κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν παρεξηγήσει την έννοια και θέλουν κατά ένα περίεργο τρόπο τα αδέσποτα έξω. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Ακούγονται διάφορα ότι κάποιες από αυτές και λοιπά ενδεχομένως κερδίζουμε αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι. Έχουν ακουστεί κατά διαστήματα, ναι, διάφορα, ναι, έχει δίκιο. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε πολύ μεγάλη αντίσταση από αυτούς. Πάρα πολύ. Αλλά το θέμα κερδίθηκε και τελικά από τον νόμο 4039, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορείς να έχεις τα ζώα σε καταφύγια, έτσι, με τον νόμο 4830 του 2021 που ψηφίστηκε τώρα με τον Μητσοτάκη, λέει ότι ο Δήμος μπορεί να κάνει δικά του καταφύγια και χρηματοδοτούν, με ευζοία, και χρηματοδοτούνται με πάρα πολλά λεφτά. Για να δώσω το τάξη μεγέθους, παλιά το κράτος έδινε 600 εκατομμύρια το χρόνο και σήμερα 600.000 το χρόνο για τους Δήμους, για τέτοιους. Και έφτασε να δίνει 40 εκατομμύρια με το πρόγραμμα Άργος για να κάνουν τις βασικές υποδομές, και κάθε χρόνο 40 εκατομμύρια στους Δήμους για να φροντίζουν τα αδέσποτα τα οποία θα είναι σε καταφύγια. Έγινε δηλαδή μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη τομή, πάρα πολύ μεγάλη τομή. Βέβαια, ακόμα ο Δήμος της Ξάνθης δεν ξεκίνησε να κάνει κάτι τέτοιο. Θα το δω όμως, το είχα θέσει και στους προηγούμενους δημάρχους, τώρα και στον καινούργιο τον δήμαρχο τον Κοντόπουλο. Πάρα πολλοί δήμοι έχουν ξεκινήσει πάντως σε επίπεδο, ναι, χώρα. Ναι, ναι, επειδή εγώ μιλώ, συνεχίζω και έχω επαφή με τους δήμους. Και υποψιάζομαι ότι τα πρώτα καταφύγια ή είναι έτοιμα ή σε λίγο και θα παραδοθούν. Ναι, ναι, λειτουργούν ήδη κάποια καταφύγια δημοτικά.
και πάρα πολλοί είναι στην φάση της οργάνωσης να κάνουν δικά τους καταφύγια κλπ. Και εδώ, από ό,τι θυμάμαι, είχα μιλήσει με τον Δήμαρχο τον Μανώλη τον Τσέπελη, ο οποίος μου είχε πει ότι έχουν προγραμματίσει κάπου να κάνουν το καταφύγιο κλπ. Θα το δούμε όμως αυτή τη στιγμή και με τον νέο Δήμαρχο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα το συνεχίσει. Και από τη μια πρώτη επαφή που έκανα, ότι ναι, ενδιαφέρεται άμεσα για να το προχωρήσει το θέμα. Αυτό μπορούν να το κάνουν όλοι οι Δήμοι, να το επισημάνουμε αυτό, γιατί κατά διαστήματα με το θέμα της διαχείρισης και της αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού ακούστηκαν πολλές φωνές, ακόμη και διαδημοτικές συνεργασίες. Δεν θα ήταν κακό, γιατί τα ζώα δεν γνωρίζουν σύνορα, δεν ξέρουν που τελειώνει ο Δήμος Ξάνθης και που αρχίζει ο Δήμος των Αυδείρων. Ναι, έτσι. Θα μπορούσε και έτσι να δοθεί μια λύση, αλλά πλέον δίνεται η δυνατότητα, επαναλαμβάνω, να επιδοτηθεί ένας Δήμος, να δημιουργήσει τις κατάλληλες αυτές υποδομές με τα ανοιχτά καταφύγια και ο κάθε Δήμος να έχει το δικό του ανοιχτό καταφύγιο. Να είναι προστατευμένα και τα ζώα. Ναι, ναι. Να το τονίσουμε, κύριε Αυτό Έλληνα, είναι πολύ σημαντικό. Τα ζώα δεν είναι προστατευμένα στους δρόμους της πόλης. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Η μεγάλη απειλή είναι για τα ζώα και για τους ανθρώπους, γιατί όταν πεινούν, όταν διψούν, όταν είναι κακοποιημένα από διάφορες συμπεριφορές, εννοείται ότι επιτίθενται. Αλλά και για τα ίδια τα ζώα είναι απειλή αυτή η κατάσταση. Να ζουν δηλαδή μέσα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, χωρίς μια στέγη, χωρίς φαγητό, και να εκλιπαρούν τον κάθε διερχόμενο για να τους δώσει κάτι. Έτσι. Και αν δεν τους δώσει, θα επιτεθούν. Τι θα κάνουν. Έτσι. Είναι το πρόβλημα και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του ίδιου του ζώου, το οποίο είναι, όπως λέμε, εγκαταλειμμένο, μπορεί να το πατήσει το αυτοκίνητο, μπορεί να μείνει χωρίς φαΐ, μπορεί να μείνει χωρίς νερό. Γιατί πολλοί τώρα συμπολίτες μας βγάζουν στην άκρη του δρόμου κάτι. Αύριο όμως μπορεί αυτός να φύγει, να πάει κάπου αλλού. Το ζώο μπορεί να μείνει χωρίς νερό, χωρίς φαΐ κλπ. Κυρίαρχα όμως η ιδέα η δική μου ξεκίνησε και για την προστασία κυρίως των ανθρώπων και των παιδιών. Διότι αυτά τα ζώα, δημιουργώντας αγέλες, μπορεί να φάνε άνθρωπο. Είχαμε πολλά περιστατικά, κύριε Κομνηνέ, είχαμε πάρα πολλά. Θυμίζω ένα τραγικό γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Άνθρωπος ο οποίος ήταν γίγαντας. Ένα και 81-90 μέτρα, 100 κιλά άνθρωπος, ο οποίος ήταν αθλητής, μαραθωνοδρόμος. Και έκανε πρωινό τρέξιμο στην περιοχή εκεί, στην μεριά προς την Βόρεια Θεσσαλονίκη, στο βουνό προς τα πάνω, στον Λεώνα. Λοιπόν, και του επιτέθηκε μία ομάδα σκυλιών. Και ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Φάγανε κυριολεκτικά. Αν είναι δυνατόν. Μιλώ ακόμα με την κόρη του, η οποία τρέχει στα δικαστήρια κλπ. Για να βρει κάποια δικαίωση. Αλλά είναι τραγικά γεγονότα που ας συμβούνε. Στο ανοιχτό καταφύγιο, να το πούμε, κύριε Κομνηνέ, αυτό, το ζώο αισθάνεται ότι ζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν είναι αιχμάλωτο. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο χώρος θα είναι ένας χώρος. Ένας άβλιος χώρος. Άβλιος χώρος, ναι. Ότι θα είναι 5-10 μαζί, έτσι. Να έχει τη συναναστροφή με την αγέλη του. Άμπρα. Το κάθε. Το πιο σημαντικό ζωάκι, είναι αυτό. Για να είναι ήρεμο. Για να έτσι. Είναι ήρεμο το ζώο, και γιατί όλα αυτά γίνονται για την ευζωία τους. Λύση δεν είναι και η άλλη, εγώ θα πω, κύριε Κομνηνέ, αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να συμβαίνουν και στην Ξάνθη. Περιστατικά είχαμε και στην πόλη, αλλά εκείνα τα οποία πραγματικά δημιουργούν έτσι μια αποστροφή είναι τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά με τις φόλες του Δήμου των Αυδείρων. Έχουν γίνει μηνύσεις, έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα, να το τονίσουμε αυτό, έτσι. Αυτό δεν είναι λύση στο πρόβλημα. Αυτό είναι δολοφονία, και πλέον και με το νέο νόμο οι καμπάνες που πέφτουν σε αυτούς οι οποίοι επιδίδονται σε τέτοιες ενέργειες είναι αυστηρότατες, μέχρι και φυλάκιση προβλέπεται. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι λύση. Αυτό είναι αυτονόητο, ότι είναι από άνθρωπο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το σκεφτεί καθόλου. Αλλά εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Εάν από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτός ο νόμος, μπορεί να γίνουν τα ελεύθερα καταφύγια, όπου να πάνε και να ζήσουν με ευζωία όλα τα αδέσποτα ζώα. Εγώ φαντάζομαι δηλαδή ότι μπορεί σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, να μην υπάρχει ούτε ένα αδέσποτο στους δρόμους, το οποίο μπορεί να ενοχλήσει, μπορεί να δαγκώσει, μπορεί να ορμήσει, έτσι ώστε όποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτή την βάρβαρη πράξη εναντίον αυτού. Άρα πιο πολύ πιστεύω δηλαδή ότι εάν αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος υλοποιηθούν και δεν υπάρχει
έξω αδέσποτο ζώο, δεν θα έχουμε ποτέ τέτοιες συμπεριφορές. Θα εξαλείψουμε και αυτές τις συμπεριφορές. Έτσι. Άρα έχει και κοινωνικό πρόσημο. Ασφαλώς. Η συγκεκριμένη πρόταση. Το έχει λοιπόν περπατήσει και το έχει σπρώξει πάρα πολύ ο Γιώργος ο Κομνηνός σε αυτό το θέμα. Έτσι κάπως γεννήθηκε το πρόγραμμα Άργος. Όπως είπε, όντως συζητήθηκε τώρα στην προεκλογική περίοδο. Κάποια πρώτα βήματα γίνονται για την δημιουργία καταφυγίων. Αναλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή. Έχει πρόταση για τα αδέσποτα, όσο τουλάχιστον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και οι πολίτες μέσα από τις συζητήσεις που είχαμε και με τον νέο δήμαρχο, και έγιναν και συσκέψεις του νεοεκλογέντος δημάρχου του στράτου του Κοντού με πολίτες και φιλοζωικά σωματεία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, όπου κυρίως συζητήθηκε αυτό το θέμα με τα καταφύγια. Ναι. Και όχι μόνο, κύριε Κομνηνά. Ναι, ναι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τους επόμενους βηματισμούς. Όπως σας είπα, εγώ είχα κάνει συναντήσεις για το θέμα αυτό, όπως είναι λογικό, και με τους προηγούμενους δημάρχους και τον κύριο Δημαρχόπουλο. Αφού έχετε κάνει και ομάδα δράσης για τα δημοτικά θέματα, βρε κύριε Κομνηνά. Ναι, ναι, ναι. Και δεν ναι. είναι μόνο τα δέσποτα, προσέξτε. Έτσι, σε σχέση με τον Δήμο, καλά κάνετε και το αναφέρετε, λογικό είναι, διότι αυτό που λέμε ομάδες δράσης, είπαμε ότι είναι θέματα τα οποία βλέπουμε και που θα βλέπει κάποιος, ας πούμε, τέτοια θέματα μέσα στο Δήμο του. Στο Δήμο μέσα λοιπόν, βλέποντας διάφορα θέματα τα οποία θεωρούσα ότι μπορούν εύκολα να πάρουν κάποια λύση, κάναμε κάποιες ομάδες οι οποίες ασχολούνται και τρέχουν ακόμα και σήμερα. Και στα πλαίσια αυτά έχω και στον κύριο Δημαρχόπουλο και στον κύριο Τσέπελη και στον κύριο Κοντό τώρα, ετοιμάζω και θα του δώσω αυτές τις μέρες, θα βρεθούμε να του δώσω αυτήν την ένα υπόμνημα, το ψάζουμε. Ναι, μια-δυο σελίδες από διάφορα θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά και τα οποία ενδεχομένως μπορεί να μην είναι και ανάγκη να είναι κοστοβόρα. Μπορεί να είναι με πολύ λίγα λεφτά να γίνει μια εργασία η οποία είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι καθόλου. Σε κάποια φορά χρειάζεται και οργάνωση. Είναι θέμα, μπράβο. Όπως λέτε, σε πολλά από αυτά είναι θέμα απλώς οργάνωσης και της ιδέας. Να κατευθεί η ιδέα και να προχωρήσει. Και να αρχίσει σιγά σιγά κάτι να γίνεται, κάτι να αλλάζει. Ναι. Δεν είναι λίγα. Στα πλαίσια αυτού δηλαδή της προσπάθειας των θεμάτων, ας πούμε, κλπ. Ναι, ναι. Έχω αναφερθεί κατά καιρούς και μίλησα με τους προηγούμενους δημάρχους και τώρα με τις παιδικές χαρές, οι οποίες η αλήθεια είναι μετά το περιστατικό, αν θυμάστε εκείνο που είχε γίνει στη Βούλα πριν από πάρα πολλά χρόνια, επί πάρα πολλά χρόνια λοιπόν υπήρχε αδυναμία να λειτουργήσουν οι παιδικές χαρές. Ευτυχώς με την πάροδο των χρόνων τώρα αρκετές έχουν δοθεί και λειτουργούν. Με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Έτσι. Έχουν γίνει πολλοί αυτές οι υπογραφές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δείχνουν ότι θέλουν να διορθωθούν. Ναι, κυρίως στο θέμα της ασφάλειας, παρότι έχουν κάνει, ας πούμε, τον τάπητα από κάτω που είναι κάτι υπερβολή κλπ. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί κάποιος να εντοπίσει, όπου μπορεί να συμβούν ατυχήματα και πρέπει αυτά να διορθωθούν. Άρα ένα θέμα είναι το θέμα των παιδικών χαρών, το οποίο πιστεύω ότι η ομάδα λύνεται. Που ψιάζομαι τα έχει ελέγξει, τα έχει γνωρίζει ποια είναι και τα αναφέρει για προκειμένου να γίνει κάποια παρέμβαση. Ναι. Άρα ελέγξατε τις παιδικές χαρές. Ναι. Περνάμε και κάνουμε με κάποιο έλεγχο. Βλέπουμε κάποιες βίδες που πετάνε κάποιες απότομες γωνίες, ακμές που σκοτώνεται άνθρωπος. Δηλαδή είναι μικροτεχνικά θέματα τα οποία εύκολα μπορούν να λυθούν και εύκολα θα μπορούσαν να λυθούν κατά τη διαδικασία κατασκευής. Δεν προσέχτηκαν ίσως. Μπορεί. Λοιπόν, αυτά είναι ένα θέμα το οποίο ασχολείται αυτή η ομάδα για τις παιδικές χαρές. Να αναφέρω, ας πούμε, ένα εύκολο θέμα το οποίο, όπως είπαμε, είναι σχεδόν μηδενικού κόστους. Είναι αυτό το θέμα της πινακίδας με τα ονόματα των οδών. Ναι. Αν πάτε περπατήσετε, επειδή περπατώ, όπως είπα, τον αστικό συνοικισμό, πάμε σε μία διασταύρωση. Δεν έχει, ενώ έπρεπε να έχει 8 πινακίδες, 2 σε κάθε γωνία, ξέρετε, σε κάθε μεριά του δρόμου, έχει 0. Δηλαδή, ένας ο οποίος θέλει να βρει τον δρόμο, που είναι, τι κάνει κλπ. Τίποτα. Ή τα παιδιά αυτά που ασχολούνται. Σχεδόν σε όλες τις γωνίες. Δεν το έχω παρατηρήσει τώρα. Ναι, είδατε λοιπόν. Καμιά φορά είναι θέματα απλά, τα οποία είναι σημαντικά. Εγώ επειδή περπατώ και λέω να δω ποιος είναι αυτός ο δρόμος εδώ πέρα, δεν υπάρχει ούτε μία πινακίδα. Εγώ στην παραλία κάτω των Αυδείρων, όπου ασχολούμαι χρόνια
σαν πρόεδρος και βοηθώ εκεί το σύλλογο της Κάλας Αθήνων, τον οποίο εγώ είχα κάνει, είχαμε βάλει οδούς και αριθμούς επάνω στις ταπέλες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχετε δει, το είχα δει εγώ πρώτη φορά σε κάποιες πόλεις, δεν θυμάμαι πού, έλεγε ας πούμε οδός Πρωταγόρα από το 15 έως το 27. Από απέναντι Πρωταγόρα από το 16 έως το 28. Δηλαδή είχε και στο κάθε τετράγωνο. Είχε και σήμανση. Έτσι, σήμανση. Για να ξέρει δηλαδή ο κάποιος ότι εγώ εδώ πηγαίνω, άρα εκεί είναι και το νούμερο το οποίο ψάχνω. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τώρα είναι ένα κόστος πολύ μικρό, το καταλαβαίνετε. Υποψιάζομαι. Έτσι, τενεκεδάκια τα οποία θα μπουν στην γωνία, τα οποία όμως έχουν πάρα πολύ μεγάλη χρησιμότητα. Σοβαρά μιλάτε, φυσικά. Ναι. Διερχόμαστε δρόμους, έτσι πρέπει να γνωρίζουμε. Και εντάξει, Ξανθιώτες λίγο πολύ ξέρουμε που περπατάμε. Αλλά ένας επισκέπτης στην πόλη, για παράδειγμα, θα βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο σημείο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρεις πού να πας. Και αν είναι και απόγευμα κάποια στιγμή που δεν έχει κάποιον να ρωτήσει έξω, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Και δεν τελειώνουμε βέβαια με αυτές τις απλές διαπιστώσεις όπως τις παρουσιάζει ο κύριος Κομνηνός, αλλά εξαιρετικά ουσιαστικές και σημαντικές για τη ζωή στην πόλη. Ζητήματα όπως είναι οι βελτιώσεις που χρειάζονται τα πεζοδρόμια. Ναι, ναι. Το θέμα των πεζοδρομίων είναι και αυτό σημαντικό, γιατί το βλέπετε κι εσείς. Το βλέπει πολλοί κόσμος. Δηλαδή, βλέπω μια μάνα η οποία έχει το παιδάκι με το καροτσάκι και δεν μπορεί να περπατήσει γιατί κάπου υπάρχει μόνιμα ένα σπασμένο ή μια λακκούβα, ή είναι πολύ στενά τα ορισμένα σημεία, σε ορισμένα σημεία τα πεζοδρόμια. Αυτά είναι δουλειές οι οποίες εύκολα μπορούν να γίνουν και δεν κοστίζουν πολύ. Αυτά τα έχω επισημάνει. Μέσω των συνεργείων υποψιάζομαι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ναι, ναι, ναι. Τα έχω επισημάνει και στους προηγούμενους δημάρχους και θα τα συζητήσω και με τον νέο δήμαρχο. Πιστεύω ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη διαδικασία όπου να βλέπει αυτά τα πράγματα και να τα θεραπεύει. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να γίνεται η απαραίτητη συντήρηση κάθε έτσι, φορά. Έτσι, ναι, ναι. Και φυσικά η καθαριότητα. Ένα σημαντικό σε θέμα. Σε τρεις δημάρχους το έχει θέσει η ομάδα για τα δημοτικά θέματα το ζήτημα αυτό. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο θέλω να θέσω είναι αυτό το θέμα με τις κυκλικούς κόμπους. Ναι. Αυτό που λέμε roundabout που λέγεται στην Ευρώπη κλπ. Τι σημαίνει εκεί. Εκεί σημαίνει ότι αφενός δεν αφήνεις το αυτοκίνητο να περιμένει περιμένοντας κάποιο φανάρι κλπ. Ή σημαίνει ότι η κίνηση αυτή η κυκλική είναι πολύ απλή, σιγανή, χωρίς να έχει ταχύτητες οποιοδήποτε περνά, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει καμία ζωή. Ακόμα και αν γίνει κάποια μικροσύγκρουση, κάποια λαμαρίνα, αυτό είναι το ελάχιστο. Το μείζον είναι να γλιτώνουμε ανθρώπινες ζωές. Συγκεκριμένα, αυτό το θέμα το έχω συζητήσει και, όπως είπαμε, τους δημάρχους προηγουμένως, και υπάρχει από ό,τι ξέρω ένα πρόγραμμα να γίνουν roundabout γύρω και μέσα στην πόλη. Ξεκινάει από το ξενοδοχείο Σίση, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει ναι. Τώρα βεβαίως θα έχουμε και την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής, θα δούμε ποιος θα είναι ο προγραμματισμός, αλλά ναι, έχει ξεκινήσει. Είναι πολύ σημαντικό. Για το θέμα αυτό συγκεκριμένα... Και τους πεζούς προστατεύει, ναι, ο κόμβος προστατεύει όχι μόνο κυρίως τυχόν σύγκρουση και οχημάτων, τους πεζούς, αλλά συγκεκριμένα θυμάμαι ότι αυτή η ομάδα που ασχολείται με το θέμα των roundabout των κόμβων, είχαμε κάνει ένα έγγραφο πριν από περίπου μια δεκαετία, δηλαδή θυμάμαι επί νομαρχίας, γιατί αυτό είναι θέμα κυρίως αναφέρομαι στο μεγάλο δρόμο της παραλίας που είναι από τη Νέα Κεσάνη μέχρι το Εύλαλο. Εκεί έχει τέσσερις πέντε κόμβους. Δεν ξέρω αν θυμάστε, εκεί έχουν γίνει σε ετήσια πάρα βάση. Πολλά θανατηφόρα. Σε ετήσια βάση κάποιος χάνει τη ζωή του. Ναι. Δηλαδή είναι εντελώς ανεπίτρεπτο όταν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν κόμβοι. Οι κόμβοι αυτοί οι οποίοι σώζουν ζωές. Είχαμε κάνει λοιπόν πριν από 10 χρόνια περίπου ένα έγγραφο το οποίο καταθέσαμε τέτοια, ξαναεπαναλάβαμε και πριν λίγα χρόνια. Πέρσι αναγκαστήκαμε να κάνουμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Με αφορμή τι, κύριε Κομνηνή. Γιατί πέρσι, αν θυμάστε, είχαν σκοτωθεί τα δυο νέα παιδιά. Μπράβο, οι αδερφές που ήταν που ήταν η δασκάλα με την αδερφή της κλπ. Μετά σκοτώθηκε η γερόντισσα εδώ του μοναστηριού επάνω στο Δευτέρα. Σαγιάς Ειρήνης. Μπράβο. Φέτος σκοτώθηκε ένας Βούλγαρος στη διασταύρωση των Αυδείρων. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε τέτοιο. Κινδύνεψα εγώ τώρα, μια και ήρθε η κουβέντα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε. Τα φανάρια
Ναι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αντί να κάνουν καλό, μπορεί να κάνουν κακό. Έχετε προσέξτε τι συνέβη εμένα στην. Τη θυμάμαι για την ημερομηνία 27 του Αγίου Παντελεήμονα. 27 Ιουλίου, όχι το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι. Κατεβαίνω από τα Αβδειρά και πάω προς την παραλία. Είναι σταματημένα μπροστά μου δύο αυτοκίνητα. Το ένα μικρό, μεγάλο, τρίτο σταματάω εγώ. Ανοίγει το πράσινο. Όταν πήγαμε και την στιγμή έπιασε το κόκκινο. Περιμένουμε περίπου ένα λεπτό μέχρι να ανοίξει το πράσινο. Με το που ανοίγει το πράσινο, φεύγει ο πρώτος, ο δεύτερος και βλέπω από την μεριά της μάντρας να κατεβαίνει ένα αυτοκίνητο με τεράστια ταχύτητα. Και ευτυχώς δεν έκανα την κίνηση να μπω μπροστά του. Θα είχαμε σκοτωθεί και τα δύο αυτοκίνητα θα είχαν διαλυθεί. Ήρθε με ταχύτητα φοβερή. Ενώ είχε κόκκινο αυτός, δεν το είδε, δεν κατάλαβε. Ένα τεράστιο πράγμα. Ενώ σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει αυτό που λέμε κυκλικός κόμβος, θα αναγκαστεί να κατεβεί, ας πούμε, στα 20-30, άρα έχεις αποφύγει το να δημιουργήσεις ένα αντιφορέα. Το πολύ πολύ να κάνεις κάποια λαμαρίνο δουλειά, εάν είσαι τόσο απρόσεκτος. Αναγκαστικά ταχύτητα, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα το συνεχίσει η ομάδα. Αυτές οι ομάδες από πόσα μέλη απαρτίζονται πάνω κάτω, γιατί υποψιάζομαι ότι κάθε φορά. Ναι, ναι, αυτό αλλάζει είναι. Ο αριθμός. Έτσι, μπράβο. Αυτό εξαρτάται από το πόσο υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο ο οποίος το ακούει, το διαβάζει. Του μιλώ εγώ και από τη φίλη μου, οι οποίοι συντάσσονται μαζί μου κλπ. Κάθε φορά δηλαδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι, αυτοί που είναι πολύ κοντά και τρέχουμε να ασχοληθούμε, μπορεί να είναι, ας πούμε. Όχι πολλοί, 2, 3, 5 άνθρωποι. Αυτοί που είναι παραπίσω, οι οποίοι ηθικά λένε εντάξει, προχωρήστε κλπ. Είναι πάρα πολλοί. Αλλά αυτοί που τρέχουν. Ο πυρήνας είναι. Έτσι. Και εξάλλου δεν έχει σημασία η μεγάλη μαζικότητα. Είναι τόσο πολύ. Είναι το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δραστήριοι, οι οποίοι έχουν τσαγανό, οι οποίοι θα τρέξουν και θα ασχοληθούν για το καλό της κοινωνίας. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα σταθώ στο θέμα της καθαριότητας. Ήταν από τα ζητήματα τα οποία πρωταγωνίστησαν στην προεκλογική περίοδο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προβλήματα με την καθαριότητα αντιμετωπίζουμε διαχρονικά. Παράγουμε πολύ σκουπίδι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι και υποχρέωση του πολίτη η καθαριότητα, δεν είναι μόνο των υπηρεσιών των Δήμων. Αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες οι οποίες άπτονται των υπηρεσιών των Δήμων, κύριε Κομνίνη. Ναι. Και σε αυτό το πνεύμα ουσιαστικά παρεμβαίνει και η ομάδα για τα δημοτικά θέματα. Έτσι. Έχουμε και εμείς επανειλημμένα ασχοληθεί και έχουμε επισημάνει στο Δήμο τέτοια θέματα. Να πω ένα παράδειγμα. Περπατώ πολλές φορές, δεν ξέρω αν έχετε περπατήσει και εσείς, και αυτό που κάνει κλασικά η οδός bypass που λέμε. Ναι. Πάμε στην Εκτενεπόλ, έτσι γύρω-γύρω κυρίζω. Εκεί αν δείτε το τι σκουπίδι υπάρχει πεταμένο, είναι πραγματικά σκουπιδότοπος. Mm. Πρέπει κάποια στιγμή ενδεχομένως να πρέπει να το κάνουμε και σε επίπεδο εθελοντικό ενδεχομένως με τη βοήθεια του Δήμου να γίνει μια καλή καταρχήν καθαριότητα και μετά να συντηρείται αυτό. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε επίσης και στους δρόμους, στους κεντρικούς δρόμους. Τα τελευταία χρόνια θυμίζω ότι έχουμε γίνει περίπου κι εμείς ένας τουριστικός τόπος. Κάποτε, θυμάμαι, είχα γράψει ένα άρθρο πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια, θυμάμαι πότε, και έλεγα ότι ο τουρισμός σταματάει στον Έστω, λες και ο Έστω έχει κάνει ένα τείχος και από εκεί πέρα δεν έχονταν τουρισμός. Τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, οι βόλοι μας γείτονες, οι Βουλγαροί, κατεβαίνουν. Και είναι άσχημο όταν κατεβαίνει τώρα ο Βούλγαρος από την Βουλγαρία να βλέπει τον κεντρικό δρόμο τώρα, όπως κατεβαίνουμε από εδώ, από τα ορεινά προς τον κάμπο και μετά στη θάλασσα, αυτός ο δρόμος να είναι γεμάτος με σκουπίδια. Αυτό. Θυμάμαι παλιά είναι η πρώτη κακή εικόνα που το είχα ζητήσει και θυμάμαι ο σχολημένος ο αείμνηστος ο νομάρχης τότε ο Παυλίδης είχε βάλει δύο άτομα πήραν σακούλες και τα μαζεύαν, ναι, ένα συνεργείο και τα μάζευε. Τελευταία δεν έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες, το είχα θέσει τελευταία και στον νομάρχη, είπαμε να το κάνουμε, ακόμα δεν το είδα σε κάποιο σημαντικό βαθμό να γίνεται. Τώρα και μέσα στην πόλη. Στην πόλη μέσα αυτό το οποίο είναι σημαντικό, ειδικά το καλοκαίρι, το έχουμε επισημάνει, υπάρχουν κάποιοι κάτι που δεν πλένονται καλά και μυρίζουν. Όποιος είναι τυχαίνει να είναι γείτονας και από κάτω να έχει τον κάδο, είναι πολύ άσχημο. Αυτό δηλαδή πρέπει να προσεχθεί από την δημοτική αρχή. Από ό,τι ξέρω υπάρχει και ένα πλυστικό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον και σε τι βαθμό
κάνει σωστά αυτή τη δουλειά. Άρα είναι λειτουργικό. Έτσι, έτσι. Ναι. Γιατί έχουν αλλάξει και οι κάδοι, αλήθεια. Με την ανακύκλωση έχουν μπει πολύ διαφορετικοί τύποι κάδων, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει ο Δήμος. Έτσι, έτσι. Και να φροντίσει να μεριμνήσει να υπάρχει αυτή η... Ένα τεράστιο θέμα που θέλω με αφορμή αυτήν την κουβέντα μας να αναφερθώ είναι αυτό, το κυνηγάω εδώ και 2 χρόνια περίπου και το έχω δει τι ισχύει ανά την Ελλάδα. Είναι οι κλειστές αυλές των σχολείων. Θα μας το εξηγήσετε αυτό, το ρωτούσα λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας. Ναι κύριε Κομίνα. Λοιπόν, εγώ τύχαινε παλιά όταν είχα τα παιδιά μου μικρά να είμαι ακριβώς απέναντι από το 5ο-10ο σχολείο, το δημοτικό. Οι αυλές ήταν ανοιχτοί, οι αυλές ας πούμε, και τα παιδιά όλης της γειτονιάς το απόγευμα πήγαιναν και παίζανε σε αυτό το... Είναι ένας οικείος χώρος, τον οποίο όλο το πρωί παίζουν εκεί και ήταν ο χώρος όπου μεγάλωσαν πραγματικά. Και επειδή ως παιδιά εμείς εκεί παίζαμε. Έτσι, μπράβο. Στα αυλές των σχολείων επειδή που πηγαίναμε. Δυστυχώς τα τελευταία πολλά χρόνια οι πόλεις μας έχουν γιγαντωθεί, έχουν γίνει όλα πολυκατοικίες και δεν υπάρχουν πια αλάνες. Ο μόνος χώρος ο οποίος μένει αυτός των σχολείων είναι αδιανόητο. Εδώ και περίπου καμιά δεκαετία από ό,τι κατάλαβα, που την ευθύνη την έχουν πάρει οι Δήμοι, έχουν προχωρήσει το κλείσιμο των αυλών το απόγευμα. Ναι. Και αυτό δείχνει με την τέτοια ότι να μην μπει κάποιος ας πούμε κλπ. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ισχύει, διότι εάν περάσουμε λοιπόν το απόγευμα, το 5ο-10ο το περνάω καμιά φορά από εκεί και τα βλέπω, βλέπω λοιπόν και παιδάκια τα οποία έχουν σαλτάρει πάνω από το κάγκελο, πολύ εύκολα, και μανάδες οι οποίες έχουν κάνει το ίδιο κλπ. Μπαίνουν σε μια ταλαιπωρία, δηλαδή, και μπορούν να πάθουν κανένα ατύχημα σαλτάροντας τα κάγκελα κλπ. Και μπορεί πανεύκολα να δοθεί αυτή η λύση. Σημειωτέων ότι μιλούσα με το Υπουργείο Παιδείας, το αρμόδιο τμήμα το οποίο ασχολείται με τα θέματα των αυλών κλπ. Και όταν του είπα το θέμα, δεν το ήξερε. Λέει σοβαρά, λέει, το κλείνουν το σχολείο και όμως το κλείνουν. Ναι, γιατί θέλουν φύλαξη, κύριε Κομίνα, και η φύλαξη είναι ανθρώπους. Η έννοια ανθρώπου είναι εργατικό δυναμικό. Ναι. Και υπάρχει υποστελέχωση. Αυτό είναι το επιχείρημα. Ναι, αυτό για μένα δεν είναι επιχείρημα. Η αίσθηση ότι θέλουν φύλαξη, είπαμε ότι αν θέλει κάποιος να κάνει οποιαδήποτε ζημιά, να πάει να σπάσει, να ρημάξει, να βάλει ναρκωτικά κλπ. Και ειδικά μα είναι μεγάλα παιδιά, γιατί αυτά θα κάνουν, έτσι, μετά τις 10 κλπ το βράδυ, ας μπορεί μετά τις 9. Ας πούμε το καλοκαίρι ή το χειμώνα τώρα μετά τις 6-7-10 που νυχτώνει, να κλείνει η αυλή. Αλλά το απόγευμα θα μπορεί, ας πούμε, να πάει το παιδί να παίξει ελεύθερα κλπ. Ναι. Το Υπουργείο δεν το γνώριζε, μας λέει. Ναι. Ο αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάλληλος με τον οποίο συζήτησε ο κύριος Κομνηνός, δεν το γνώριζε αυτό. Ο λόγος, το επιχείρημα είναι αυτό που είπαμε. Είναι ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να αναλάβουν την φύλαξη των αυλών. Ναι, και άποψη δικιά μας. Άποψη δικιά μας είναι ότι όχι, δεν χρειάζεται καμία ασφάλεια. Διότι αυτός ο οποίος θα θέλει να πάει να κάνει κακό, έτσι κι αλλιώς, και με την κλειστή αυλή. Αν είναι ανοιχτή, μπορεί. Αν είναι ανοιχτή, προσέξτε τώρα να δείτε πώς λειτουργούμε. Είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας. Αν είναι ανοιχτή η πόρτα, αυτός που ενδεχομένως θέλει να κάνει και τη ζημιά, ίσως. Οπότε να μην την περάσει την πόρτα, κύριε Μάνι. Σου λέει ο χώρος είναι ανοιχτός, άρα κάποιος θα είναι μέσα, θα με δει. Έτσι. Πιο... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα είναι μια εικασία που κάνουμε εδώ στη συζήτηση με τον κύριο Κομίνο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ως παιδί θυμάμαι ότι η αυλή του σχολείου μας ήταν ανοιχτή και ότι πηγαίναμε και παίζαμε. Καθόμασταν δηλαδή και παίζαμε στην αυλή του σχολείου. Τώρα, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία βάζει. Ξέρετε, εστιάσαμε τώρα στην ομάδα για το Δήμο, αλλά. Η ομάδα για τα δημοτικά θέματα είναι εκείνη η οποία ουσιαστικά διαχειρίζεται όλα τα θέματα της καθημερινότητάς μας. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, τα έχει επεξεργαστεί και ήδη τα έχει θέσει υπόψη 2 δημάρχων και ετοιμάζεται τώρα να τα ξαναθέσει ο κύριος Κομνηνός μέσω της ομάδας και στον νέο δήμαρχο, τον κύριο Στράτο Κοντό. Είναι και το θέμα των χώρων στάθμευσης, το πάρκινγκ. Η πρόταση της ομάδας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να υλοποιηθεί όμως, κύριε Κομνηνέ, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει και πάλι να χτυπήσετε πόρτες στην κεντρική διοίκηση. Έχω αυτή την αίσθηση. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά είναι μια λύση. Ναι, είναι μια τεράστια λύση. Είναι η λύση μάλλον για το πάρκινγκ.
είχα στείλει πριν από πολλά χρόνια, θυμάμαι επισουφλιά, όταν ήταν στο Υπουργείο Υποδομών και λοιπά που ασχολείται με τα θέματα αυτά, και είχα ζητήσει αυτό το οποίο βλέπουμε στο κέντρο των πόλεων, το τετράγωνο δηλαδή, το πολεοδομικό. Τα ακάλυπτα πολεοδομικά. Γύρω έχουν κλείσει όλες οι οικοδομές. Τώρα τελευταία υπάρχει πρόβλεψη και υπάρχουν πιλωτές και μπαίνουν τα αυτοκίνητα. Παλιά, ειδικά στο κέντρο, όλα γινόταν μαγαζιά, αποθήκες κλπ. Με αποτέλεσμα πίσω από τις οικοδομές να υπάρχει μια τεράστια πλατεία, η οποία είναι σκουπιδότοπος. Λοιπόν, αυτό είναι μια ιδέα. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσει να το δούνε επισταμμένος η πολιτική. Εμείς το πιέζουμε και πιστεύω ότι και πάλι με τον Μητσοτάκη πιστεύω ότι θα κάνουμε κίνηση και πιστεύω ότι θα το φτιάξουμε, θα γίνει αυτό το πράγμα. Θέλει να αλλάξει η νομοθεσία. Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία με την έννοια πια ότι αυτοί οι ακάλυπτοι που είναι εγκαταλειμμένοι να μπορούν να ενοποιούνται, όχι να χάνεται η κυριότητα, σε επίπεδο χρήσης. Και να γίνεται εκεί ένα τεράστιο πάρκινγκ που μπορεί ένα να χώρο στάσεις. Σήμερα δηλαδή στο κέντρο της, ξέρετε, πολλοί ψάχνουν επί κάποια αρκετή ώρα μέχρι να βρουν κάποιο πάρκινγκ. Εάν δεν πάμε στην Αθήνα, θυμάμαι εγώ όταν ζούσα στην Καλλιθέα της Αθήνας, γινόταν ο χαμός. Μπορεί να έψαχνες και επί ένα τέταρτο. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού για να βρει ένα θέση πάρκινγκ. Ήταν απαράδεκτη η κατάσταση. Έχει τεθεί εδώ και χρόνια. Δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση για να προχωρήσει κάτι τέτοιο, ακόμη και διάθεση και πρόθεση να υπάρχει σε ένα δήμο. Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Βλέπω τον κύριο Κομνηνό να είναι αισιόδοξος. Για να δούμε, κύριε Κομνηνέ. Είναι μεγάλο ζήτημα, είναι τεράστιο ζήτημα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτά τα διπλοπαρκαρίσματα είναι εκνευριστικά και για τους πεζούς και για τους οδηγούς. Σε κεντρικούς δρόμους πια τα βλέπουμε. Έχουμε κάνει πάρκινγκ εδώ στην Ξάνθη, βάζω και τον εαυτό μου μέσα παρόλο που δεν οδηγώ, μέχρι και τα πεζοδρόμια. Ναι, ναι. Είναι απαράδεκτο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει δυσκολία στο κέντρο. Είναι και στενή η δρόμη μας εδώ. Πολλοί κόσμος, ναι, ναι. Στην προσπάθεια να ξεπηδηθεί μπορεί να αφήνει πρόχειρα το αυτοκίνητο, ναι, αλλά πρόχειρα σημαίνει πόσο πρόχειρα κάποιος θα θέλει να περάσει, να μην μπορεί να περάσει, να δημιουργούνται προβλήματα κλπ. Είναι ένα θέμα τεράστιο το οποίο πρέπει. Εάν αυτό το πράγμα, γιατί κυρίως στο κέντρο γίνεται αυτό που λέμε, αυτή η πρόταση είναι κυρίως για το κέντρο που δεν υπάρχουν οι χώροι και υπάρχουν ακριβώς πίσω από τις πολυκατοικίες οι χώροι οι οποίοι. Αυτά τα ακριβώς, ναι, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια δεν είναι του Δήμου ακριβώς, είναι θέμα νομικό. Πρέπει να πάει να γίνει κάποια πρόβλεψη νόμου η οποία να επιβάλλει σιγά σιγά αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει κόστος, αλλά δίνει την λύση. Είναι διέξοδος. Είναι διέξοδος του αδιέξοδου. Είναι η λύση στις μεγάλες πόλεις. Η λύση, ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω, ίσως να είναι η λύση στο σύνολο των αστικών κέντρων. Ναι. Γιατί βλέπετε τώρα, εμείς είμαστε μια μεσαίου μεγέθους, ναι, πόλη. Δεν είναι ούτε, ναι, μια μικρή πόλη, ούτε και καμιά τεράστια. Δεν είναι η Θεσσαλονίκη, δεν είναι η Αθήνα. Έτσι. Δεν είναι ο Βόλος. Αλλά αυτή την κατάσταση τη βιώνουμε. Οι μέρες που είναι ανοιχτή η αγορά κυρίως στους κεντρικούς δρόμους. Το ζούμε δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Θέλει παρεμβάσεις. Αυτό είπαμε, είναι ένα θέμα τεράστιο. Τα μικρότερα θέματα αυτού του διπλοπαρκαρίσματος και λοιπά, αυτά εδώ είναι θέματα καθημερινά τα οποία μπορεί σε όποιο βαθμό να αντιμετωπίσει ο Δήμος. Έτσι. Πάντα όμως ότι η μεγάλη λύση θα δώσει την τελειωτική, την οριστική. Ο χώρος στάθμευσης. Απάντηση. Ο έτσι, χώρος είναι πάρα πολύ. Τη λύση είναι ο χώρος, ναι, στάθμευσης. Ναι. Δεν έχουμε και πολύ μεγάλες αποστάσεις εμείς εδώ στην Ξάνθη. Οι αποστάσεις είναι σχετικά μικρές. Το θέμα είναι αν υπάρχει και καλή διάθεση, εγώ θα πω λίγο, κύριε Κομνηνέ, από τους οδηγούς, ναι, να μην αφήνουν το αυτοκίνητο έξω από την πόρτα της υπηρεσίας. Και να πούμε ότι εμείς οι Ξανθιώτες κατ' υπερβολή χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας. Γιατί αν φανταστούμε δηλαδή αυτό που λέμε οι Αθηναίοι που παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, περπατάνε μισή ώρα, μια ώρα με το αυτοκίνητο μέχρι να φτάσουν στο κέντρο της Αθήνας, να παρκάρουν κάπου κλπ. Εμείς οι αποστάσεις των σπιτιών μας στο πολύ πολύ να είναι 500 μέτρα από το κέντρο, άρα μπορούσαμε κάλλιστα να μην χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο. Ιδιαίτερα ήταν να πάμε να ψωνίσουμε κάτι, ας πούμε, ένα ρούχο το οποίο δεν είναι ανάγκη, αν είναι κάτι βαρύ ενδεχομένως μπορεί να πάρεις το αυτοκίνητο κλπ. Άρα κάθε υπερβολή χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας. Ναι. Είναι και αυτό μια αλήθεια, έτσι. Κύριε Κομνηνέ.
Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία επεξεργάζεται και προσέξτε, δεν λέει η ομάδα για τα δημοτικά θέματα, όπως και οι ομάδες οι υπόλοιπες, γύρω στις 20 ομάδες δράσης, δεν κάνουν απλή διαπίστωση. Έχουμε πρόβλημα με την καθαριότητα, λύστε το. Προτείνουν λύσεις. Αυτό τώρα φαίνεται από τη συζήτηση που έχουμε και με τον κύριο Κομνηνό. Εστιάσαμε, δεν το κάνουμε καθόλου τυχαίο, στα θέματα της ομάδας δράσης του Δήμου, γιατί είναι ουσιαστικά αυτή η εικόνα που έχουμε όλοι μας, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, όταν ανοίγουμε την πόρτα μας και βγαίνουμε από το σπίτι, για να πάμε στη δουλειά μας, για να πάμε να διεκπεραιώσουμε την όποια εργασία έχουμε. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά που συζητάμε και τώρα με τον κύριο Κομνηνό, σύντομα θα φτάσουν και στα χέρια του νέου δημάρχου. Ναι, ναι. Πέρασαν από τα χέρια των προηγούμενων. Σε κάποια έγιναν παρεμβάσεις, σε κάποια δεν έγιναν, σε κάποια δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, όπως είναι αυτό το θέμα τώρα με τα, που συζητήσαμε μόλις τώρα με την αξιοποίηση των ακάλυπτων πολυοδομικών τετραγώνων πίσω από τις πολυκατοικίες, αλλά ζητήματα όπως είναι η καθαριότητα, ζητήματα όπως είναι αυτές οι μικροπαρεμβάσεις για την ασφάλεια των παιδιών, στις παιδικές χαρές. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πλήσιμο των κάδων, όλων των κάδων που έχουν τοποθετηθεί και δεν είναι λίγοι, μέσα στην πόλη, με την καθαριότητα των δρόμων που είναι η πρώτη αίσθηση που έχουν για τον προορισμό στον οποίο θέλουν να φτάσουν οι τουρίστες μας. Έτσι, αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ μπορούν σημαντικά να λυθούν. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι ζητήματα που μπορούν να αναφέρω, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να αναφερθώ. Ας πούμε τώρα τελευταία είχαμε το θέμα των μεγάλων πλημμυρών. Και όλοι συζητάμε, ας πούμε, για τα ρέματα τα οποία καταλήγουν σε οικιστικούς χώρους, μέσα σε πόλεις δηλαδή, ναι, όπου μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Ας πούμε, ένα θέμα το οποίο θέλω να συζητήσω, έχω συζητήσει και με τις προηγούμενες αρκυρίες του και με τον νέο δήμαρχο, υπάρχουν πολλά ρέματα ανάλογα και στη Ξάνθη. Φεύε. Κυρίως αυτό το μεγάλο ρέμα το οποίο έρχεται και εγκυβωτίζεται, γίνεται πάνω από τη Σάρδεων, δίπλα από τα στρατόπεδα και κατεβαίνει σαν δρόμος πια εγκυβωτισμένος μέχρι κάτω στις γραμμές, στις συνδρομικές. Εξού υπάρχει και η οδός εδώ που λέμε μεγάλου ρεύματος, είναι ακριβώς η ροή που ακολουθεί. Έτσι, αυτό η Βλαχοπούλου δηλαδή. Το ρεύμα που ακολουθεί αυτό το ρέμα που λέει. Η Βλαχοπούλου είναι από κάτω αυτό το ρέμα. Ναι. Αν δούμε στην αρχή του ρέματος εκεί πέρα, υπάρχουν πάρα πολλά φερτά υλικά, δέντρα, θάμνη, χόρτα, τα οποία σε πρώτη μεγάλη πλημμύρα μπορούν να μπουν και να κλείσουν αυτόν εδώ, την παροχή από κάτω, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να πλημμυρίσει η Ξάνθη. Αυτά τα θέματα πρέπει επίσης να τα αντιμετωπίσει ο αρμόδιος φορέας, δεν ξέρω αν είναι ο Δήμος ή το Ασαρχείο ή κάποιος άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει τα θέτω. Χρειάζεται παρέμβαση. Έτσι, ναι, ναι. Άρα και εκεί ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα έχει φράξει. Ναι, ναι, και φαντάζομαι και σε άλλους ανάλογους, ας πούμε, σε άλλα σημεία που είναι τα ρέματα. Έχω πάρα πολύ καιρό να ανέβω. Πρέπει, ναι, ναι, άμα περάσετε από εκεί να το δείτε, δεν βλέπεις την είσοδο δηλαδή καθόλου. Έχουμε μπροστά μας χειμώνα, έτσι, και έχουμε μπροστά μας χειμώνα. Ναι. Με αυτές τις απειλές και τις κλιματικές αλλαγές, μάλιστα. Αυτή η συνάντηση υποψιάζομαι θα γίνει σύντομα και με τον νέο δήμαρχο. Ναι, μίλησα με τον νέο δήμαρχο, είπαμε να βρεθούμε κάποια στιγμή, να τα θέσω, χωρίς να τον επισήμαινα, δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τα θέσουμε, να τα κουβεντιάσουμε και από εκεί πέρα να τα αξιολογήσει ο Δήμος, ο Δήμαρχος ο νέος, και να προχωρήσει στην υλοποίηση. Το ίδιο έκανε η ομάδα για τα δημοτικά θέματα και με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Ναι. Και το ίδιο θα πράξει και τώρα. Ναι, ναι. Αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξης η ομάδα, κύριε Κομνηνό. Έτσι, ναι, ναι. Έτσι, να το θέμα ρίξουμε. Είναι για το κάθε θέμα, όπως είπα, να το συζητούμε, να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και να δίνονται λύσεις. Να μην μένει, αυτή είναι η ιδέα των ομάδων, να λύνεται το θέμα. Να μην μένει. Η ομάδα έχει τις δικές της προτάσεις. Μπορεί ο εκπρόσωπος της αρχής, στα χέρια του οποίου φτάνει η πρότασή της, να συνδυάσει, να προσθέσει, να αφαιρέσει οτιδήποτε εκείνη κρίνει
ή οι αρμόδιοι μηχανικοί της και οι υπάλληλοι της, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, έτσι, ναι, για τη διευθέτηση του θέματος, αλλά το θέμα είναι αυτό το οποίο διαπιστώνει ο πολίτης μέσω αυτής της κοινωνικής του δράσης, να μην πετιάτε στα καλάθια των αχρήστων, θα πω εγώ, κύριε. Ναι, ναι. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που θέλω να βάλω, ναι, είναι, επειδή τύχε να είμαι στην παραλία κάτω των Αδύρων, όπως είπα και στην αρχή, ναι. Και πάμε στα Αύδυρα τώρα. Και ασχολούμαι, ναι, με τα θέματα του συλλόγου εκεί, τον οποίο ίδρυσα το 1992-93. Μπήκε εδώ και 2 χρόνια, ναι, αυτό το θέμα με τις ομπρέλες τις οικογενειακές. Φέτος έτυχε... Το κίνημα της πετσέτας, ένα. Θα ακούσατε, ναι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, είναι επίκαιρο, λοιπόν. Μπήκε το θέμα και της πετσέτας. Αυτό συνέβη πριν 2-3 χρόνια. Από μια παρεξήγηση μεταξύ κάποιων ανθρώπων εκεί πέρα και λοιπά, έφτασε στις υπηρεσίες και ήρθε μια καταγγελία, ήρθε η αστυνομία και η κτηματική υπηρεσία. Πού έγινε αυτό, στην παραλία των Αυδείρων? Στην παραλία Αυδείρων, στην παραλία Σκάλας Αυδείρων δηλαδή, στον Αηγιάννη, στη Μάνδρα. Αυτό έγινε το 21. Α. Πέρασε δηλαδή μια επιτροπή από αυτούς τους ανθρώπους, ναι, κάποιος αστυνομικός και λοιπά, και γράψαμε κάποιους ομπρέλες και κάποιους οι οποίοι ήταν οι ιδιοκτήτες των ομπρελών αυτών και φτάσαμε να σειρώμαστε στα δικαστήρια. Λοιπόν, γιατί λέει παραποιήσαμε τον Αιγιαλό, όχι κάτι καταλάβαμε τον Αιγιαλό, γιατί κάναμε, ο νόμος λέει ότι δεν πρέπει να μπαίνεις και να δημιουργείς μόνιμες αλλοιώσεις στον Αιγιαλό, παράδειγμα μπαίνω και... Ήταν μόνιμη η κατασκευή, τοποθέτηση. Αυτά εννοείται δεν είναι μόνιμη, αυτό εννοείται είναι μια μεγάλη ομπρέλα η οποία... την βάζεις μέσα στην άμμο, την καρφώνεις για να μπορεί να είναι σταθερή, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι σταθερό κάτι, γιατί αν βάλεις μια μικρή ομπρέλα, αυτές τις κλασικές που έχουμε δηλαδή, στην πάρει ο αέρας. Ναι, μπράβο, αν βάλεις αυτή που σε μια ρηπή ανέμου μπορεί να σηκωθεί και να σκοτώσει κάποιον, ας πούμε. Αυτά είναι κάποιες πιο σταθερές, ας πούμε, καταστάσεις, οι οποίες τις έχουμε σαν ομπρέλα, την ανοίγουμε το πρωί, μένουμε, το βράδυ μαζεύουμε. Λοιπόν, εννοείται όταν φεύγουμε τον Αύγουστο και λοιπά, όλοι ξανθιώτες στην παραλία, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε μια αποθήκη κλπ. Δεν είναι μόνιμη κατασκευή. Όχι, ασφαλώς δεν είναι μόνιμη κατασκευή. Είναι όμως ασφαλής κατασκευή και αυτό έχει σημασία για τα παιδιά. Όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία από τη μικρή ομπρελίτσα κλπ. Και ύστερα είναι, βάζει μια οικογένεια από κάτω. Δεν είσαι δηλαδή μια οικογένεια σε 3 ομπρέλες μικρές. Αυτή ήταν η φιλοσοφία. Τόσα 30 χρόνια τώρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τελευταία λοιπόν μας έγινε αυτή η καταγγελία, ήρθε, μας γράψαν και είχαμε 2 φορές πήγαμε στο δικαστήριο, όπου. Δεν μας δικάσαν κιόλα, δηλαδή μαζευτήκαμε 50 άτομα. Δηλαδή είχαν καταγγελθεί 50 άτομα στην παραλία. Τελικά τώρα έκανα μια προσπάθεια, αυτή η ομάδα που ασχολούμαστε στο τέτοιο, στείλαμε μια επιστολή στους υπουργούς, ναι, περιβάλλοντος οικονομικών εσωτερικών, που είναι αρμόδια, γιατί υπάρχει μια ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση, η οποία αναφέρεται στο θέμα. Και ζητήσαμε και εκτιμώ ότι θα γίνει αυτό με την εξής έννοια, τη φιλοσοφία. Όπως αυτή τη στιγμή δίνεται ευχέρεια σε κάποιον ο οποίος έχει ένα beach bar, mm, ή έχει μια όμορφη ταβέρνα και του δίνεται ευχέρεια να βάλει κάποιες ομπρέλες και να εξυπηρετεί τον κόσμο. Να δίνεται και σε ιδιώτη. Ναι, αυτή τη στιγμή στη οικία προβλέπει επίσης και σε κάποιον ιδιώτη ο οποίος έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια, παράδειγμα, να μπορεί να βάλει και αυτός για τους πελάτες του κλπ. Κατ' επέκταση να μπορεί κάποιος όμορος σε μια παραλία να μπορεί να βάλει κάποια ομπρέλα. Τώρα, ερχόμαστε σε σύγκρουση λοιπόν με το κίνημα της πετσέτας, η οποία λέει, μα γιατί έβαλες την ομπρέλα σου εδώ πέρα κλπ. Και το θέμα είναι απλό, κοντά στον ίδιο γνώση, όπου υπάρχει τεράστιος χώρος, όπου εμείς σαν Ξάνθη, δεν ξέρω εσείς έχετε ήδη αντίληψη, λοιπόν, μπορεί να ξαπλώσει τις παραλίες μας, όχι Ξάνθη, όλη η Αθήνα. Ναι. Έτσι, είναι τεράστιος ο χώρος. Λοιπόν, όπου λοιπόν υπάρχει χώρος και δεν υπάρχει πρόβλημα να καταλάβουμε κάποιο χώρο, ο οποίος θα έρθει κάποιος και δεν θα βρει το χώρο να ξαπλώσει, να μπορεί να δίνει την ευκαιρία λοιπόν στον τοπικό Δήμο να δίνει μια άδεια για την καλοκαιρινή, ας πούμε, περίοδο. Στους διαμένοντες εκεί. Έτσι. Ότι ζητώ να μου δώσει μια άδεια να βάλω μια ομπρέλα, ας πούμε, 4 μέτρα σε πλάτος κλπ. Και να μπορεί να μείνει η οικογένειά μου μέσα. Πόσο κάνει, ας πούμε, 50 ευρώ ή 20 ευρώ κλπ. Μπορεί να τον 50 ατόμων τώρα, να δούμε πότε θα μπορέσει. Αυτό, ναι. Η λύση θα δοθεί. Ελπίζω, μίλησα τελευταία με την πρόεδρο, η οποία ήταν προχθές, και την παρακάλεσα να δώσει μια παράταση ικανή, ώστε να λυθεί το θέμα νομικά από κάτω από τα Υπουργεία, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον λόγος
να μπούμε σε μια ταλαιπωρία ξανά οι 50 άνθρωποι να περιμένουμε ήδη δύο φορές περιμέναμε, φάγαμε τα μεροκάματά μας. Λοιπόν, ελπίζω λοιπόν να λυθεί και αυτό το θέμα. Δεν το γνώριζα ότι έχουν... Ότι υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα. Όχι, ναι, ναι, ναι. Ομολογώ, δεν έτυχε να περάσετε από το δικαστήριο εκείνη την ημέρα. Μάλλον, προφανώς. Ναι, ναι, τι να πω. Ναι, ναι. Δεν είναι λίγα τα 50 άτομα. Ναι, έτσι, ναι. Είναι ολόκληρο χωριό για τα δεδομένα. Έτσι, ξέρετε. Έτσι. Ναι, ναι. Προσπάνω, τι να πω. Ναι. Για να λέει ο κύριος Κομνηνός ότι λύση θα δοθεί, αν μπορέσουν τώρα μέσω αυτής της λύσης που υπάρχει αυτή η δέσμευση να δοθεί, να ξεπεράσουν αυτό το νομικό πρόβλημα, γιατί πραγματικά το να φτάσεις στα δικαστήρια, κύριε Κομνηνέ, είναι περιπέτεια. Ναι, ναι. Ήδη δύο φορές ήρθήκαμε στα δικαστήρια έτσι, για ένα πράγμα το οποίο μπορεί να λυθεί πάρα πολύ εύκολα. Τι να πω. Δεν τον αφήσω να φύγει τον κύριο Κομνηνό, γιατί θέλω να του κάνω ένα ακόμη ερώτημα. Ξέρω ότι εδώ και αρκετά χρόνια ασχολείται με τη συγγραφή ενός πολύ ιδιαίτερου βιβλίου. Δεν ξέρω εάν το έχει ολοκληρώσει ή όχι. Θα το ρωτήσω λοιπόν εάν αυτή του η προσέγγιση, η οποία είναι η κατάθεση και της εμπειρίας του από την δική του διαδρομή στα δημόσια και πολιτικά, εγώ θα πω, δρόμενα, έχει ολοκληρωθεί ή όχι. Ναι, είναι αλήθεια ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προβληματισμένος έντονα από την διαδικασία, την πολιτική διαδικασία... Την οποία τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχει ασχοληθεί. Ναι. Είχα περάσει μέσα από κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, όπου έκανα και γενικός γραμματέας κλπ. Έχω ζήσει από κοντά το πώς λειτουργεί η πολιτική. Ήμουνα χρόνια γραμματέας του αείμνηστου του Αλέξανδρου Μπαλτατσί, ένας πολύ μεγάλου ανθρώπου για την Ξάνθη μας. Γενικά είμαι ένα άτομο το οποίο πολιτικά είμαι σε καθημερινή βάση από κοντά με όλα τα θέματα της πολιτικής. Και δεν έχετε σταματήσει. Αυτό που συζητήσαμε τώρα πολιτική είναι, κύριε Κομνηνέ. Είναι πολιτική της βάσης. Ναι. Είναι πολιτική. Είναι παραγωγή πολιτικής. Δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις κάπως αλλιώς. Σωστό είναι αυτό. Απλά γίνεται από θέση η οποία δεν είναι θέση από τη βάση της επίσημης πολιτικής. Γίνεται από τη βάση. Ναι. Είναι αυτό που εγώ λέω, τραβάω κουπί, αλλά χωρίς να φαίνεται αυτό. Είμαι ένας αραπατζής ο οποίος... Σέρνω κάποιον αραπά κάθε φορά, σέρνουμε και οι άνθρωποι που είναι μαζί μας και λοιπά και προσπαθούμε με μόνο στόχο να λυθεί κάποιο θέμα κοινωνικό. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προβληματισμού, πολλά χρόνια τώρα έχω διαπιστώσει και φαντάζομαι και όλοι οι πολίτες, όλοι οι άνθρωποι τα ζούμε, τα κουβεντιάζουμε, γκρινιάζουμε, φωνάζουμε, βλέπουμε ότι η πολιτική με την έννοια της και την ουσία αυτό που λέμε δημοκρατία, ότι ο λαός είναι σοφός και επιλέγει σοφά, ότι και καλά είναι μια ιδεατή διαδικασία όπου όλοι μας πάμε με στόχο και το έχουμε γενικό... Έχουμε εμπλουτίσει με πολλούς αστικούς μύθους τη δημοκρατία. Το γενικό συμφέρον και όχι το προσωπικό. Ναι. Και επειδή ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα από τον πιο απλό, ας πούμε, ξέρω εγώ, έναν ο οποίος είναι εντελώς έξω από τα θέματα της πολιτικής, έναν από αυτούς που λέμε ενδεχομένως ευάλωτους ή έναν που πάει και πουλάει την ψήφο του για 5 ευρώ κλπ. Όλοι μας βλέπουμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το σύστημα, δεν αποδίδει, δεν αριστοποιεί για την κοινωνία μας. Αυτή λοιπόν, αυτός είναι ο βασικός προβληματισμός από το οποίο ξεκίνησα εδώ και καιρό, χωρίς να βιάζομαι κλπ. Να καταθέτω στο χαρτί σιγά σιγά και να έχω φτιάξει ένα πόνημα, μια ας πούμε, γραμματεία γύρω από αυτό το πολιτικό μεγάλο θέμα, το οποίο λέει τι, ότι αφού διαπιστώνουμε ότι πράγματι δεν μπορούμε σαν απλοί άνθρωποι να είμαστε γνώστες, διότι όταν πας να επιλέξεις, να εκλέξεις, υποτίθεται έχεις την γνώση εσύ, να μπορείς, έχεις την δύναμη, έχεις την ικανότητα να το κάνεις αυτό. Εγώ λοιπόν δεν έχω την ικανότητα, εγώ και εσύ και ο άλλος και ο καθένας μας. Άρα πρέπει αυτό κάποια στιγμή να το πούμε με ειλικρίνεια. Ρε παιδιά, αυτό που λέμε ο λαός είναι σοφός. Δεν είναι σοφός. Δεν μπορεί να ξέρει. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά
με τα συνθήματα τα οποία κυκλοφορούν κλπ. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και ο λαός παρασύρεται πότε από εδώ, πότε από εκεί. Και πάντα λέμε στη δημοκρατία ότι πάμε καλά. Δηλαδή, πότε είμαστε αριστερά, πότε είμαστε δεξιά, πότε είμαστε. Αλλά η δημοκρατία λέει ότι αυτό είναι το καλό. Το καλό δεν μπορεί να είναι πότε από εδώ και πότε από εκεί και να εξακολουθεί να είναι καλό. Αυτό λοιπόν το καλό το ένα, αυτό προσπαθώ εγώ να πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να ψάξει να βρει. Το ένα, το δίκαιο. Τη μία, την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια εγώ την ονομάζω η αλήθεια του Θεού. Με την έννοια της μοναδικής αλήθειας. Αυτή την αλήθεια οφείλει ο άνθρωπος, η κοινωνία των ανθρώπων δηλαδή η σημερινή, που έχει κάνει τεράστια άλματα στην επιστήμη, εκατομμύρια έτη φωτός. Από την εποχή δηλαδή του Περικλή που είπανε ένας άνθρωπος, μία ψήφος και η δημοκρατία κλπ. Που τότε με τα βίας γνώριζαν τι είναι ο τροχός, να τροχουλήσουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τα στήσουν. Μέχρι σήμερα που έχουμε φτάσει να χτίζουμε άνθρωπο, να πάμε στον Άρη, να φτιάχνουμε τεχνολογία τεράστια πράγματα, ιατρική τεράστια πράγματα. Εμείς παραμείναμε στη δημοκρατία εκεί του Περικλή, ο ένας άνθρωπος κλπ. Πρέπει λοιπόν με πολύ, πολύ θάρρο, με πολύ ειλικρίνεια, και εγώ πιστεύω ότι η ανθρωπότητα θα το κάνει αυτό, να πάμε σε αυτήν την διαδικασία όπου θα λέμε ότι πρέπει να βρούμε έναν, λέω, έναν κοινωνικό αλγόριθμο με τον οποίο θα προκύπτουν πέντε άνθρωποι. Οι δήμονες, επαείοντες έλεγε παλιά ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας, λοιπόν, οι οποίοι να αναλαμβάνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να κάνουν δηλαδή την πολιτική. Δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε όταν θέλουμε για την τελευταία δουλειά σήμερα. Ξέρετε, υπάρχει μια επιστήμη τώρα που λέγεται ηχοπλαστική. Αυτά τα κοριτσάκια τα οποία ασχολούνται και καθαρίζουν τα νύχια κλπ. Πάνε στο σχολείο, πάνε 2-3 χρόνια σχολείο. Λοιπόν, όταν τα πάντα έχουν γίνει επιστήμη, να λέμε ότι η πολιτική μπορεί να την κάνει ο καθένας στον δρόμο έτσι, επειδή του ήρθε. Δηλαδή, αύριο το πρωί να πω εγώ, αύριο θέλω να γίνω νομάρχης. Μα πώς θα γίνω νομάρχης, αφού δεν έχω ασχοληθεί, δεν ξέρω τι σημαίνει. Πώς θα γίνω αύριο, ξέρω κι εγώ, πρωθυπουργός. Έτσι. Πώς έγιναν άνθρωποι πρωθυπουργοί από το πουθενά. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να γίνει. Και μετά από 2 χρόνια να λέμε, καλά ρε παιδιά, δεν ήξερα. Ναι, όχι, αλλά ότι δεν τα έχουμε ζήσει τώρα αυτά που συζητάμε. Ναι, ακριβώς επειδή τα έχουμε ζήσει. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό πραγματεύουμε περίπου και λέω ότι. Και να σκεφτείτε προτείνω μια πολιτική διαδικασία. Είναι και επιστήμη. Δεν έχουμε πολιτικούς επιστήμονες. Μα είναι επιστήμη. Είναι επιστήμη. Μα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να είναι η επιστήμη, η κορυφή των επιστημών. Δηλαδή, και για να πω ενδεικτικά και πώς το σκέφτομαι και πώς το πραγματεύουμε στο βιβλίο αυτό, είναι ότι ναι, όπως γίνεται σε όλους τους άλλους τομείς δραστηριότητας του ανθρώπινου. Τη ανθρώπινη δράση, να γίνει κάπως έτσι και στην πολιτική επιστήμη. Δηλαδή, πώς γίνονται αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι και γίνεται ένας γιατρός σπουδάζει. Σπουδάζει κλπ. Και λοιπά, γίνεται γιατρός. Πώς γίνεται ένας δικαστής ο οποίος σιγά σιγά φτάνει να φτάσει αεροπαγίτης. Πώς γίνεται ένας εύελπης αξιωματικός ο οποίος σιγά σιγά ξεκινά και γίνεται. Και όταν, φτάνει να γίνει, ας πούμε, ταξίαρχος, στρατηγός κλπ. Ξέρεις ότι αυτός ξέρει να κάνει δουλειά. Ενώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά προσέξτε να δείτε. Έχει τα ρίσκα του. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα πει ένας κακοπροαίρετος, αν και νομίζω διευκρινίζει ο κύριος Κομνηνός κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί ο πολιτικός να μην έχει γνώση της πολιτικής επιστήμης και να καλείται να ασκεί πολιτική στου κασίδι το κεφάλι. Έτσι. Έτσι. Θα σας πω όμως το εξής. Θα μπορούσε κάποιος να πει το εξής. Μα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν πρέπει να εκπροσωπείται όλη η κοινωνία, ο άνεργος, ο επαγγελματίας, ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο πολιτικός μηχανικός, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος. Ασφαλώς. Αλλά αυτό καταρχήν δεν γίνεται σήμερα. Το ότι δεν γίνεται σήμερα βλέπουμε από το πώς καταντήσαμε την κοινωνία, την ανθρώπινη κοινωνία, στην ελληνική εμπίση που ξέρουμε, αλλά και αυτή που υπάρχει παγκόσμια. Εγώ λέω ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές των κομμάτων. Εγώ θα πω και θα σας διευκολύνω. Εγώ λέω ότι σήμερα, σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους. Πολλές φορές λέω ότι το πιο διαστραμμένο μυαλό να βάζαμε να φτιάξει μια κοινωνία ανθρώπινη δεν θα έχει καταφέρει να την κάνει τόσο άδικη. Εγώ επιμένω πάρα πολύ στο θέμα του δικαίου. Δηλαδή, δεν μπορεί η πλειοψηφία συμφερόντων, γιατί στην ουσία η δημοκρατία όπως λειτουργεί σήμερα, είναι η πλειοψηφία συμφερόντων. Δηλαδή, είναι ομάδες συμφερόντων οι οποίες πιέζουν, βγάλαμε την κυβέρνησή μας και από εκεί πέρα κάνει αυτό που εμείς θέλουμε. Σε βάρος των υπολείπων. Αυτό δεν γίνεται κάθε φορά. Το 35-40% κάνουν την κυβέρνηση, η οποία εκφράζει τα δικά του συμφέροντα και οι υπόλοιποι, το 60%, είναι ενάντια σε αυτό. Και είμαστε, με ψημιρούμε, φωνάζουμε, βρίζουμε. Αυτό γίνεται μόνο. Εκτιμάτε ότι αυτό το οποίο σας προβλημάτισε και φτάσατε στο σημείο να καταγράφετε
αυτές σας έτσι τις σκέψεις σε αυτό σας το πόνημα προβληματίζει πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ? Ασχολούμαι και εγώ αρκετά χρόνια με αυτή τη δουλειά. Εκείνο το οποίο διαπιστώνω είναι ότι με μαθηματική ακρίβεια κάθε φορά που έχουμε εκλογική διαδικασία ανεβάζουμε τα ποσοστά αποχής. Αυτό το πραγματεύουμε. Τάση είναι. Έτσι, το δηλαδή, πραγματεύουμε. Είναι συνειδητή επιλογή. Έτσι, έτσι. Αναφέρω δηλαδή. Άρα κάτι δεν μου αρέσει. Έχω ολόκληρο κεφάλαιο για το θέμα αυτό που δείχνει τι. Δείχνει αυτό το οποίο εμένα προβλημάτισε. Εκτιμώ εσάς προβλημάτισε. Εκτιμώ σχεδόν όλον τον κόσμο προβληματίζει. Γιατί όταν μιλώ με φίλους, κατηδίαν ένας προς έναν, ένας προς δύο κλπ. Και δεν είμαστε σε παρέα. Ναι. Όπου υπάρχει η αίσθηση της δημοκρατίας, όπου άμα πεις τολμήσεις να βάλεις ένα ερώτημα αμέσως μπορεί να κατακριθείς, μήπως αυτός είναι φασίστας, μήπως αυτός λέει κάτι άλλο, μήπως αυτός θέλει βασιλιάδες, μήπως θέλει. Αυτά εδώ είναι πράγματα τα οποία πλέον δεν έχουν έννοια τη σημερινή ανθρώπινη κοινωνία. Δηλαδή η έννοια της δημοκρατίας. Το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθε πια δεν έχουν σημασία. Ναι. Τρέψτε μου να πω, μπορεί να έτσι, έχουμε μεγαλύτερα θέματα έχουμε. Στον κόσμο, στον πλανήτη, ναι. Αλλά περισσότερο διακοσμητική είναι πια. Λοιπόν, σήμερα η δημοκρατία με την έννοια της ελευθερίας υπάρχει παντού. Δεν διακινδυνεύεται αυτό. Αυτό που όμως ισχύει και στην πράξη λειτουργεί είναι η αδικία. Ναι. Η έννοια των συμφερόντων. Κάποια συμφέροντα συγκεκριμένα κάνουν μια συγκεκριμένη πολιτική σε βάρος των υπολείπων. Της κοινωνίας. Πάντα δεν υπήρχε. Αυτό λέω επειδή πάντα υπήρχε, δεν πρέπει εμείς σαν ανθρωπότητα να το δεχτούμε έτσι, να το δεχτούμε εσάς που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή, αφού υπάρχει, άρα δεν το αγγίζουμε κλπ. Όχι. Ο άνθρωπος προχωράει μπροστά ψάχνοντας πάντα. Αυτό δηλαδή που εγώ σε κάποια στιγμή ενδεικτικά το αναφέρω είναι ότι φαντάζομαι ότι ο Περικλής, ο Κλισθένης βρήκαν τη δημοκρατία και μετά βάλαμε μια μεγάλη κυκλόπια. Και δεν μπορεί πόρτα και μην τυχόν και την αγγίξεις γιατί θα πεις σε πλακώσει. Θα θεωρηθείς φασίστας, θα πεις εκείνο. Ξέρετε αυτό μου το λένε πολύ στον δρόμο που αν το δεις γρήγορα επιφανειακά λες και τι άλλο, τι θα φέρεις κανέναν. Όχι, θα βρεις σήμερα επιστημονική διαδικασία μέσα από την οποία θα παίρνεις πέντε αποφάσεις για το καλό του συνόλου του λαού. Όχι για τους δικούς μας. Ξέρετε το δικό σου, το δικό σου. Τα δικά μας παιδιά, αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία είναι προσβολή, προσβολή για την ανθρώπινη νοημοσύνη. Για μένα θεωρώ ότι είναι ότι με προσβάλλουν κατάφορα. Εντάξει. Κάθε νόημον πολίτης νομίζω. Είναι ένα μεγάλο θέμα όμως να μην. Είπε κάτι, είπα και πώς ξεκίνησε. Μπορεί όταν. Αυτός το προβληματισμό δεν μπορεί κάθε φορά που έχεις εκλογές να σκέπτεσαι ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω. Θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω και πόσο θα βοηθήσει την εποχή η επιστολική ψήφος. Μένει να το δούμε. Αν όμως είναι συνειδητή αυτή η επιλογή, η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Αλλά δεν μπορείς να σηκώνεσαι, να πηγαίνεις, να ψηφίσεις, να αξιολογείς σε ποιου τα χέρια εμπιστεύεσαι. Ή την καθημερινότητά σου ή τη χώρα σου και το μέλλον σου και το μέλλον των παιδιών σου για τα επόμενα 4-5 χρόνια και να γνωρίζεις ότι αυτή σου την επιλογή έρχεται και την οθεύει παρισφρίοντας τη διαδικασία με αυτές τις μεθόδους τις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Κομνηνός κάποια ομάδα η οποία δεν θα ψηφίσει με αυτά τα κριτήρια αλλά θα ψηφίσει γιατί πολύ απλά. Προσωπικά συμφέροντα. Έχει προσωπικά συμφέροντα, γέμισε την τσέπη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επαγγελματικά συμφέροντα, διάφορα συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία αυτή τη στιγμή, όπως λειτουργεί, έτσι, πέρα από την αίσθηση της ελευθερίας, που αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι αυτονόητο. Σήμερα δεν το ψάχνει αυτό πλέον η κοινωνία των ανθρώπων. Αυτό το έχουμε κερδίσει και δεν πρόκειται ποτέ να πούμε. Να τη βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας. Α, μπράβο. Αυτό λέμε, γι' αυτό λέω. Περίπου ο τίτλος του βιβλίου μου είναι «Από την δημοκρατία της ζούγκλας», γιατί στη ζούγκλα υπάρχει η έννοια της πλειοψηφίας των πολλών, οι πιο πολλοί και των δυνατών. Των δυνατών. Λοιπόν, στη δημοκρατία σήμερα τι κάνουμε? Όποιοι είμαστε πολλοί, είμαστε 5, 10, 15, 20, ας πούμε, ξέρω και εγώ, κάποια ομάδα οργανωμένη, γιατί είναι και θέμα οργάνωσης. Mm-hmm. Κάποιες οργανωμένες ομάδες, ας πούμε, είναι γνωστό, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία, πώς εδώ και πολλά χρόνια. Κάποιες οργανωμένες επαγγελματικές ομάδες κέρδιζαν πολλά περισσότερα. Από ότι ας πούμε ένας ιδιώτης υπάλληλος, ένας εργατάκος, έτσι δεν είναι? Το ξέρουμε αυτό. Πώς γινόταν αυτό? Ακριβώς μέσα αυτή τη διαδικασία. Αυτοί που είχαν τη δύναμη κερδίζαν μέσα από τη διαδικασία της δημοκρατίας σε εισαγωγικά να ζουν σε βάρος των υπολείπων. Άρα από τη δημοκρατία της ζούγκλας εσείς προσθέτε τη δημοκρατία του δικαίου. Τη δημοκρατία του δικαίου. Δηλαδή όπου
στόχος είναι αυτό που είπα, η μοναδική αλήθεια. Γιατί δεν πιστεύω, λέει ας πούμε, το δίκαιο του εργάτη ή το δίκαιο τέτοιο. Δεν υπάρχουν για μένα αυτά. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Για μένα υπάρχει μία, για κάθε θέμα, μία σωστή λύση, μία αλήθεια, αυτό που λέω η αλήθεια του Θεού, με την έννοια της μοναδικότητας. Για το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να το βρει, μιας και μπήκαμε λίγο και στην ουσία του θέματος, λίγο το πήγαμε πιο βαθιά. Λέω ποιος μπορεί να το βρει. Σήμερα υπάρχει διαδικασία στην κοινωνία των ανθρώπων. Όταν έχουμε μεταξύ μας μια διένεξη και λοιπά, πού πάμε? Πάμε στον δικαστή, πάμε στον τρίτο, ο οποίος είναι έξω από τα δικά μας συμφέροντα και πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή την αίσθηση του δικαίου, το έλεγε και ο Πρωταγόρας, ο Αυδήρητης, ο δικός μας φιλόσοφος, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση του δικαίου. Αρκεί να μην είναι οι ίδιοι συμμέτοχοι στο θέμα το οποίο πάνε να λύσουν. Σωστό. Η δημοκρατία τι έκανε? Έκανε ακριβώς αυτό. Αυτός ο οποίος συμμετέχει στη διαδικασία αυτή εδώ πέρα. Έγινε συμμέτοχος. Έγινε συμμέτοχος. Μα πώς θα αποφασίσω? Όταν λέω ότι, ξέρω κι εγώ, θα δώσει εμένα σε αύριο, θα μου δώσει ο X, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, ξέρω κι εγώ, αυτά τα επιδόματα κλπ. Ξέρετε πόσα πράγματα κερδίθηκαν μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Σβήνω τα μνημόνια, χαρίζω τα χρέη, είναι συσάχθεια. Για φανταστείτε να έχετε 100-200 χιλιάδες δάνειο και να έρθει κάποιος που το χαρίζει. Έτσι. Εννοείται τον ψηφίζεις με 10 χέρια, κάνεις προπαγάνδα κλπ. Δικαίω? Όχι. Διότι θα τα πληρώσει ο διπλανός, ο γείτονας, ο άλλος κλπ. Αυτό λέω, γι' αυτό λέω, πρέπει η δημοκρατία να πάει ένα βήμα παραπέρα, να πάει στη δημοκρατία του δικαίου. Δηλαδή μια δικαιοκρατία. Να είναι αυτός ο στόχος. Όχι το δίκαιο του εργάτη ή το δίκαιο του εργοδότη ή το δίκαιο του ισχυρού ή του μικρού. Ναι. Και σήμερα, παρότι υπάρχει δημοκρατία και θεωρητικά οι πολλοί που είναι εργάτες κερδίζουν, πάλι βλέπουμε γιατί μέσα από ποικίλους τρόπους μπορεί να κερδίζουν οι άλλοι. Εγώ δεν θέλω ούτε ο ένας να κερδίζει σε βάρος του άλλου, ούτε ο άλλος ο δυνατός να κερδίζει. Θέλω έχουμε αυτό και τις δημιουργικές λογιστικές στις οικονομίες. Ποιος κερδίζει είναι μεγάλο ερώτημα, κύριε. Ναι, ναι. Για να πάμε στο 15. Θυμάστε τι έλεγε τότε και ο Βαρουφάκης περί δημιουργικής ασάφειας. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το πόνημα. Είναι ένας προβληματισμός ο οποίος συνεχίζει να σας απασχολεί, έτσι. Ελπίζω να το ολοκληρώσω κάποια στιγμή και ναι, να το βγάλω. Στη δημοκρατία της ζούμε, στη δημοκρατία του δικαίου. Να ρωτήσω τον Γιώργο τον Κομνένο, τον άκουγα με προσοχή να καταθέτει αυτό τον προβληματισμό. Και επειδή τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος δραστήριος κοινωνικά. Είναι ο προτεργάτης της σύστασης όλων αυτών των ομάδων κοινωνικής δράσης. Για τις οποίες σήμερα μας δόθηκε δυνατότητα να συζητήσουμε και μέσα από αυτές τις ομάδες να αναδειχθούν προβλήματα ή προβληματισμοί της καθημερινότητάς μας. Είναι αυτός ένας από τους λόγους που δεν έκανε το επόμενο βήμα ο Γιώργος ο Κομνηνός? Να θέσει αυτόν στην κρίση των συμπολιτών του σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης, είτε αυτοδιοίκηση είτε κεντρική διοίκηση, είναι αυτός ο προβληματισμός η αιτία? Αυτό το σύστημα, ναι, το οποίο δεν θεωρείται δίκαιο? Ναι, ναι. Είπα ακριβώς, επειδή έχω ζήσει από μέσα, δηλαδή πέρασα μέσα από την πολιτική διαδικασία, πέρασα μέσα από τα κόμματα κλπ. Και επειδή ακριβώς είδα ότι αυτή η διαδικασία δεν αριστοποιεί, δεν μπορεί η κοινωνία να λύσει τα προβλήματά της μέσα αυτήν την διαδικασία συστηματικά. Ακόμη και αν η επιλογή είναι ένας άριστος μέσω αυτού του συστήματος. Τυχαίνει, ξέρετε, καμιά φορά. Τώρα λέτε αυτό το οποίο και στο βιβλίο το αναφέρω. Κάποια στιγμή μεταξύ αυτών οι οποίοι επιλέγονται κλπ. Κάποιοι είναι πολύ καλοί. Εάν ίσχυε αυτό το οποίο θεωρητικά τώρα λέω και πράγματι είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχει ενδεχομένως και κάποιος κίνδυνος πάντα όταν ένα καινούργιο πράγμα προτείνει κάποιος, πάντα η ιδέα, έτσι, στο θέμα το ιδεατό είναι πράγματι άριστη, καλή. Αλλά εάν περάσει στην εφαρμογή, πρέπει δηλαδή να περάσει τη βάσανο της φύσης, δηλαδή να στην πραγματικότητα να ελεγχθεί, να λειτουργήσει, και εκεί θα φανεί αν όντως είναι άριστη. Να θυμίσω το θέμα του κομμουνισμού, ο οποίος σαν ιδέα, έτσι, η ισότητα των ανθρώπων κλπ. Να μην υπάρχει και εκμετάλλευση. Στην πράξη δεν περπάτησε. Δεν περπάτησε για πολλούς λόγους. Άρα πάντα έχει σημασία
το πώς κάτι θα εφαρμοστεί. Εν πάση περιπτώσει, το ότι εγώ δεν ασχολήθηκα συνειδητά με αυτό το πράγμα είναι ναι. Είναι αυτή. Ναι, η αίσθησή μου ότι δεν μπορώ, όπως είπαμε τώρα, γιατί ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν, είναι μια δεν, τάση, φαίνεται. Ναι, είναι καταρχήν λάθος, διότι αν δεν πας εσύ, θα πάει κάποιος άλλος ο οποίος μπορεί να το πάει στραβά. Ναι, αλλά η διαδικασία των χρόνων έδειξε ότι δυστυχώς πάμε πότε εδώ, πότε αριστερά και ποτέ σε μια εθνική κατεύθυνση. Ποτέ. Ενώ εάν στόχο βάλει η κοινωνία αυτό που λέμε την μία αλήθεια, να την ψάξουμε, να την προσπαθήσουμε. Αυτό. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Την απόλαυσα τη συζήτηση μαζί σας. Θέλω να πιστεύω και οι φίλοι και οι φίλες που μας άκουγαν. Με το καλό να το ολοκληρώσετε και να είμαστε εδώ και να το συζητάμε. Αγγίξαμε τα όρια λίγο της πολιτικής φιλοσοφίας από την αίσθηση κλείνοντας την εκπομπή και ναι. Κύριε Κόμνη, ναι. Ναι. Τι να πω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φεύγετε, το παρατραβήξαμε λίγο. Με παρασύρατε κι εσείς. 20 ομάδες κοινωνικής δράσης είχαμε να αναλύσουμε σήμερα με αφορμή τη βράβευση των εθελοντών της Ελιάς. Ναι. Μπορεί, αν χρειαστεί, όταν θα ολοκληρεί το βιβλίο, να ξαναβρεθούμε και να πούμε κάτι παραπάνω και πιο συγκεκριμένο κλπ. Και όταν η οποιοδήποτε ομάδα κοινωνικής δράσης εκτιμήσει ότι πρέπει να δημοσιοποιηθεί ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί, εγώ δεν θα πω όλη την τοπική κοινωνία, αλλά ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, τούτο το βήμα είναι ανοιχτό και στη διάθεσή της. Στη διάθεση της οποιασδήποτε. Ή γύρω στις 20 είναι οι ομάδες κοινωνικής δράσης και έχω την αίσθηση ότι θα γεννηθούν κι άλλες. Πυροδοτεί η καθημερινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από για την πρόσκληση. Δημιουργία τέτοιων κοινωνικών πυρήνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκτιμώ ότι είναι σημαντική συμβολή του ραδιοφώνου να ενημερώνεται ο κόσμος και να ευαισθητοποιείται κλπ. Και να το αξιοποιήσει σαν βήμα. Ναι, δεν είναι μόνο ενημέρωση, ξέρετε γιατί το λέω. Αυτό που κάναμε σήμερα ήταν μια συζήτηση μέσα από την οποία αναδείχθηκαν ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι. Άλλος λιγότερο, άλλος σε μεγαλύτερο βαθμό, ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού μας. Ή, αν θέλετε, ανοίγοντας τις τηλεοράσεις μας. Ή ζώντας στην πόλη και στη χώρα αυτή. Αυτά αγγίξαμε σήμερα, κύριε Κομνίνα. Αυτά τα ζητήματα. Το να αξιοποιείς λοιπόν αυτό το βήμα για να μοιραστείς την άποψή σου με τον συμπολίτη σου και μέσω αυτής της διαδικασίας, έχω την αίσθηση ότι είναι υποβοηθητικό της κοινωνικής προσπάθειας την οποία οφείλουμε όλοι να ακούμε για την ατομική ευθύνη. Υπάρχει και συλλογική όμως ευθύνη. Έτσι. Και πώς δημιουργείται η συλλογική ευθύνη? Από την ατομική ευθύνη του καθενός μας. Είναι κορυφαίο θέμα. Τώρα θίξατε πάλι να μην το τραβήξουμε. Η αίσθηση της ατομικής ευθύνης και της κοινωνικής ευθύνης για μένα είναι τεράστια. Η ατομική ευθύνη τεράστια. Έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος από τη στιγμή που ενηλικιώνεται πρέπει να αισθανθεί ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Αυτός είναι υπεύθυνος απέναντι στην κοινωνία μέσα στην οποία ζει και πρέπει ανάλογα να λειτουργεί. Αυτά τα όλα τα οι πράξεις αυτές, οι αντικοινωνικές, οι συμπεριφορές του ότι δεν θέλω να προσπαθήσω, δεν θέλω να κερδίσω, δεν θέλω να βοηθήσω την κοινωνία, δεν θέλω να βοηθήσω τον εαυτό μου, αυτές πρέπει να βρει τρόπο η κοινωνία να δώσει τα εφόδια στον κόσμο να τις ξεπεράσουν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τον τελευταίο καιρό, παράδειγμα, ακούω από φίλους μου στις συνομίγηρες, το καφενείο που συζητάμε, για αυτά τα πολλά επιδόματα τα οποία δίνουν στον κόσμο. Ο κόσμος, εάν τον αφήσεις, μπορεί σιγά σιγά να πέσει σε αυτοεκτίμηση τόσο χαμηλά που να περιμένει να τον ταΐζεις κάθε μέρα, όπως είναι, ας πούμε, όπως λέγαμε, για ένα δέσποτο σκυλάκι. Καλύτερα στις συνθήκες, στις κεντρικές πλατείες, όπως γινόταν στην κατοχή. Ενώ, αν μπορεί να του δώσεις να καταλάβει τη δύναμη που έχει μέσα και να πάει αύγουν να μπορεί να βγάλει. Ούκο λίγες φορές το έχουμε καυτηριάσει αυτό, έτσι, κύριε. Να μπορεί να βγάλει το μερογάματό του αξιοπρεπώς και να μην έχει ανάγκη κανέναν ο οποίο να τον περιμένει να τον δώσει. Αυτό είναι το δίκαιο που είπατε τώρα. Έτσι. Αυτό είναι το δίκαιο. Και το αυτό δίκαιο. Είναι το δίκαιο. Έτσι, έτσι. Και το θεμητό και το επιθυμητό σε μια δημοκρατία. Έτσι. Γιατί έχει και η κοινωνία και το άτομο ευθύνες,
Έχει όμως και η δημοκρατία τις δικές της υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες. Λοιπόν, εγώ θέλω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Επιγραμματικά να ξαναπώ πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κόσμο ο οποίος μας άκουσε. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί μου φαίνεται ότι πλατιάσαμε. Λοιπόν, ελπίζω κάτι θετικό να βρούνε. Και ευχαριστώ και είμαι πάλι στη διάθεσή σας οποτεδήποτε να συζητήσουμε άλλα θέματα. Φίλες και φίλοι, ένα διαφημιστικό διάλειμμα χρωστάμε και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Όμορφη.